το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο πρώτο. Βίβουλος γενέσιος Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Ιού Αβραάμ. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδαν και τους αδερφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε γέννησε τον Εσρόμ. Εσρόμ δε γέννησε τον Αράμ. Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ δε γέννησε τον Ναασόν. Ναασόν δε γέννησε τον Σαλμόν. Σαλμόν δε γέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ. Βοόζ δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ. Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς γέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ορίου. Σολομών δε γέννησε τον Ροβοάμ. Ροβοάμ δε γέννησε τον Αβιά. Αβιά δε γέννησε τον Ασά. Ασά δε γέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε γέννησε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε γέννησε τον Οζίαν. Οζίας δε γέννησε τον Ιωάθαμ. Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχαζ. Άχαζ δε γέννησε τον Εζεκίαν. Εζεκίας δε γέννησε τον Μανασί. Μανασίς δε γέννησε τον Αμών. Αμών δε γέννησε τον Ιωσίαν. Ιωσίας δε γέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδερφούς αυτού επί της μετεκκλησίας Βαβυλώνος. Μετά δε την μετεκκλησία Βαβυλώνος, Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ. Σαλαθιήλ δε γέννησε τον Ζορουβάβελ. Ζορουβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ. Αβιούδ δε γέννησε τον Ελιακήμ. Ελιακήμ δε γέννησε τον Αζόρ. Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε γέννησε τον Αχήμ. Αχήμ δε γέννησε τον Ελιούδ. Ελιού δε γέννησε τον Ελεάζαρ. Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα Μαρίας εξής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Πάσεων εγενέ από Αβραάμ έως Δαβίδ γενέ 14. Και από Δαβίδ έως της μετεκκλησίας Βαβυλώνος γενέ 14. Και από της μετεκκλησίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενέ 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση σούτος είναι. Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ πριν ή συνερθήν αυτού σε βρέθη εγγαστρή έχουσα εκ πρέματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκιωσον και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε ευβολήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ειδο άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάριν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρ σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί το ρθέν υπό του Κυρίου δε του προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος εγκαστρή, έξι και τέξετε Υιόν, και καλέσου στο όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμών ο Θεός. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησε ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, και ούκε γίνος και αυτήν έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Κεφάλαιον δεύτερον. Το δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου το βασιλέως, ιδού μάγια από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες. Πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, είδουμε γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθουμε πως κινήσε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς ταράχτη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρ' αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Δε είπαν αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαρ γέγραπτε δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ο δαμός ελαχίστη, γι εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γαρ ξελεύσετε ηγούμενος, ως της ποιμανή το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, ή κρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνον το φαινομένο αστέρας. Και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, πορευθέντας εκερβώς, εξετάσετε περί του πεδίου, επάντε έβριτε, απεγγύλα τέμι, όπως καγώ ερθόν πως κινήσω αυτό. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και ιδού αστήρων είδων εν τη Ανατολή, προήγην αυτούς έως ερθόν, έστι επάνω ο ίν το πεδίο.
ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και εισήθων εις την οικίαν, είδον το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνηκαν αυτό δώρα, χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Και χρηματισθέντες κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσε οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αναχώρησαν το δε αυτόν, είδω άγγελος Κυρίου, φαίνεται κατόναρ του Ιωσήφ λέγον. Εγερθείς παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγει σε Αίγυπτο και είστε εκεί έως αν ύπονση μέλιγαρ Ηρώδης ζητήν το πεδίο το απολέσε αυτό. Ο δε γερθείς παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και είναι εκεί έως της τελευταίς Ηρώδου ή να πληρωθεί το ρεθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον Υιόν μου». Τότε Ηρώδης ειδών όταν επέχθη υπό το μάγον εθυμώθη Λίαν και αποστήλασαν ήλε πάντα στους πέδας τους εν Βεθλεέμ και εν πάση της ουρίης αυτής από διετούς και κατωτέρω κατά το χρόνον όνει κρύβωσε παρά το μάγον. Τότε πληρώθη το ερθέν υπό ερημίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή εν Αραμαϊκούστη, θρήνος και κλαθμός και οδρυμός πολλής, Ραχήλ κλαίωσα τα τέκνα αυτής και ούκε θέλε παρακληθήνε ότι ούκε σύνε». Τελευθύσοντος δε του Ηρώδου, ειδού άγγελος Κυρίου κατόναρ, φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον. Εγεθείς παράλαβε το πηδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και πορεύω εις ζήν Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρ οι ζητούντες την ψυχήν του πεδίου. Ο δε γερθείς παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και ήρθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχαίλος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απευθύν, χρηματιστής δε κατόναρ ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλλαίας. Και ελθόν κατόξεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρεθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Κεφάλαιον τρίτο. Εν δε τες ημέρες εκείνες, παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσον εν τη ρήμο της Ιουδαίας και λέγον «Μετανοείται ίγκαι και γάρι βασιλεία των ουρανών, ούτως γαριστήν ορθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος». Φωνή βοώντος εν τη ρήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Δε τροφή αυτού είναι ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε ξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάση Ιουδαία και πάση υπερήχουρος του Ιορδάνου και βαπτίζονται εν τη Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Εδώ δε πολλούς των Φαρισαίων και Σαβουκαίων ερχομένους επί το βάπτισμα αυτού, είπεν αυτής, «Γεννήματα έχει δενών, τι συπέδεξε ημίν δε γίνει από τις μελούς της οργής, ποιήσατε ουν καρπών άξιον της μετανοίας, και μη δόξετε λέγεν εν αυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Λέγω γαρεμήν ότι δύνατε ο Θεός εκ των λίθων τούτων, εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Ήδη δε και οι αξίνοι προστηρίζαν τον δέντρο κείτε. Πάνω δέντρο μη πιούν καρπών καλών, εκόπτεται και σπυρ βάλετε. Εγώ με βαπτίζει μας εν ύδατη εις μετάνοια. Ο δε ο πίσω με ερχόμενος, ισχυρότρός μου εστίν, ου και μη ικανός, τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ου το πτύον εν τη χειρή αυτού, και δικαθαρεί την άλλον αυτού, και συνάξει τον σύτων αυτού στην αποδίκην, το δε άχυρον κατεκάψει πυρή ασβέστο. Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλλαίας επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστήνη υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης διεκόλε αυτόν λέγον, «Εγώ χρίαν έχω υπό σου Βαπτιστήνη και εσύ έχει προς με». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες άρτη ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην, τότε αφήσιν αυτόν». Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν όσοι πέστεραν και ερχόμενοι επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγωσα ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκεσα. Κεφάλαιον τέταρτον. Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημον υπό το πνεύματος πειραστήν υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα ύστρον επίνασε. Και προς εθόν αυτό περάζον είπεν,
οι όσοι του Θεού είπε είναι ηλίθιοι ούτε άρτη γένονται. Ο δε αποκριθής είπε γέγραπτε ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος αλλά επί παντή ρήματι εκπορευμένο δε στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνευτον ο διάβολος εις την Αγία πόλη και ίστησιν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει αυτόν οι όσοι του Θεού βάλεσε αυτόν κάτω. Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού αντελείται περί σου και επί χειρών αρούσισε μήποτε προσκόπης προσλήθων των πόδα σου. Έφευτο ο Ιησούς πάλι γέγραπτε ούκ εκπεράσεις Κύρον τον Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνε αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών λίαν και δείκνει συν αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτό. Και λέγει αυτό ταύτα πάντα σε δώσου αμπεσόν προσκυνήσιμη. Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς είπα γιοποιήσουμον σατανά. Γέγραπτε γάρ Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνον λατρεύσεις. Τότε αφήσιν αυτόν ο διάβολος και οι δύο άγγελοι προσήθουν και δικώνουν αυτό. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη ενεχώρησε στη Γαλαία και κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ ερθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ ή να πληρωθεί το ρηθέν δε Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου Γαλαία των εθνών». Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτελεν αυτής. Από τότε ήρθε το ο Ιησούς κηρύσσιν και λέγει «Μετανοείτε ίνκε και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Περεπατών δε παρά τη θάλασσα της Γαλαίας είδε δύο αδερφούς Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα των αδερφών αυτού βάλλοντας αμφίβηστον εις τη θάλασσα εις αγάρ αλλοιής. Και λέγει αυτής δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη τον αδελφών αυτού εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου, το πατρός αυτών καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και κάλεσεν αυτούς. Δε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και πηρήγεν όλη τη Γαλαία ο Ιησούς, διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν το λαό. Και απίθυνε ακούει αυτό εις όλη τη Συρία και προσύνηγαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονισμένους και σελιαναζομένους και παραλυτικούς και θράπευσαν αυτούς. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλαίας και Δεκαπόλεως και Ιερουσαλήμων και Ουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Κεφάλαιο πέμπτον. Εδώ δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσοντος αυτού προσήθουν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ανοίξε το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι πτωχεί το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακραθίσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσιν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρωνοποιοί ότι αυτοί οι οίκλοι Θεού κθίζονται. Μακάρι οι δεδομένοι ένικεν τη δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσουν σε εμάς οι άδοξοι, οι άνθρωποι και ύπους παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένικεν ημών. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν τους ουρανείς, ούτου γαρεδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημείς εστέ το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τι να ληστήσετε, ίσου δεν ισχύει έτη ή μη βρυθύνει έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ού δύνατε πόλεις και βίνε πάνω όρους κειμένη. Ουδέ και όσοι λίγνουν και τη θέαση αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί τη λιγνία και λάμπη πάση τη συντοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν τους ουρανείς. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ούκ ήρθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήγαρ λέγομιν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη ή ότα εν η μία κεραία ομοί παρέλθει από τον νόμο έως αν πάντα γένεται. Όσοι ανούν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως τους ανθρώπους ελάχιστος κρυθίσθεται εν τη βασιλεία των ουρανών.
ως να ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαρεμήν ότι, εάν μη περισσεύσει δικαιοσύνη μόν πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ο μη εισέθεται στη βασιλεία των ουρανών. Ακούσατε ότι ρέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις, ως δαν φωνεύσει ένοχος έστεται κρίση. Εγώ δε λέγω μην ότι πας, ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί, ένοχος έστεται κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος έστε στη γένεια του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστή σου ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου, έμπροσεν το θεστερίο και είπαγε πρώτον διαλάγεθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε τον δώρο σου. Ίστι ευνοών το αντιδίκου σου ταχύ έως ότου ή εν τη οδό με ταυτού. Μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθείς. Αμή λέγωση ουμή εξέθησε κήθεν εωσού αποδός τον έσχατον κονδράτην. Ακούσατε ότι ρέθησε αρχαίες ουμιχεύσεις. Εγώ δεν λέγω εμήν ότι πάσο βλέπω γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν ήδη εμίχευσεν αυτήν την καρδία αυτού. Ιδε ο φθαμός ο δεξιός σκανδαλίζεσαι έξελε αυτόν και βάλε από σου σε φέρει γάση να απόλυτε εν το μυλόν σου και μη όλον το σώμα σου βρεθεί εις γένεια. Και η δεξιά σου χείρι σκανδαλίζεσαι έκοψον αυτήν και βάλε από σου σε φέρει γάση ή να απόλυτε εν το μυλόν σου και μη όλον το σώμα σου βρεθεί εις γένεια. Ερέθη δε ως αναπολύσει τη γυναίκα αυτού δότου αυτή αποστάσεων. Εγώ δε λέγω μην ότι σαν απολύσει τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας ποιήσε αυτή μη χάστη κι ως εάν απολελειμμένη γαμίσει μη χάτη. Πάλιν ακούσατε ότι ρέθη τις αρχές ούκ επί ορκίσεις αποδώσεις δε το Κυρίο του όρκος. Εγώ δε λέγω μην μη όμως όλο μήτεν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού μήτεν τη γη ότι υποπόδεον το ποδόν αυτού μήτε είσαι Ιερουσαλήμα ότι πόλης εστί το μεγάλο βασιλέως. Νίτεν την κεφαλή σου Μόσης ότι ούδε να σε μία τρίχα λευκήν ή μέλνα ποιήσε. Έστω δε ο λόγος ημών ναι ναι ου το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαμόν αντί οφθαμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγουμεν μη αντιστήνε το πονηρό. Αλλώστε σε ραπείς επί την δεξιάν σαγώνα στρέψουν αυτό και την άλλη. Και το θέλον δίσε κρυθήνε και τον χετών να σου λαβήν άφησε αυτό και το αιμάτιον. Κι όσοι σε αγκαρεύσει μήλο εν, είπαγε με ταυτού δύο. Το ετούν του σε δίδου και το θέλουν τα ποσού δανείσαστα μη αποστραφείς. Ακούσατε ότι ερέθη, αγαπήσει τον πλησίον σου και μισήσει τον εχθρό σου. Εγώ δεν λέγω μην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς. Και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διεκόντων ημάς. Όπως γένεστε ή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτό ανατέλεπε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαιώς και αδίκως. Εάν γα αγαπήσετε τους αγαπώντας εμάς, τι νομιστόν έχετε, οχή και η τελώνη του αυτό ποιούσι, και αν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, οχή και η τελώνη ούτω ποιούσιν, έσεστε ούν ημείς τέλη ως περ ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλος εστίνε. Κεφάλαιον έκτον. Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών, μη πειν έμπροσεν των ανθρώπων προς το αθιαθήν αυτή σε δε μη γεμιστόν ουκ έχετε παρά το Πατρί ημών των εν τες ουρανής. Όταν ουν πεις ελεημοσύνη, μη σ' ελπίσεις έμπροσθέ σου ως περ οι υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες όπως δαξωστώσει υπό των ανθρώπων. Αμή λεγμήν ότι απέχουσι το μισθόν αυτών. Σου δε ποιούντο σε ελεημοσύνη, μη γνώτο η αριστερά σου τη ποιή δεξιά σου. Όπως ίσου η ελεημοσύνη είναι το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων είναι το κρυπτό, αποδώσεις είναι το φανερό. Και όταν προσεύχει ουκ έσαι ως περ η υποκριτέ, ότι φιλούσιν τε συναγωγές και τες γωνίες των πλατιών εστότες προσεύχεστε, όπως φανώσει τις ανθρώπες, αμή λεγωμήν ότι απέχουσι το μισθόν αυτών. Σε δε όταν προσεύχει, είσαι στο ταμείο σου και κλείσε τη θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρεπτό και ο πατήρ σου βλέπουν εν το κρεπτό αποδώσεις εν το φανερό.
Προσευχόμενοι δε μη δοτολογήσετε ως εθνικοί δοκούσι γάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισαν κουστίσονται. Μιούν ομοιωθείτε αυτής, ήδη γάρ ο πατήρ ημών, ο χρίαν έχετε προτού ημάς αιτήσε αυτόν. Ούτως ουν προσεύχεστε εμείς, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τη σου οφελέτης ημών. Και μη εις ενέγκλησι μας εις περασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εάν γραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσκε ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δεν μιαφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ο δε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περ οι υποκριτέ σκητροποί. Αφανίζουν γάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Αμή λέγομην ότι απέχουσε το μισθόν αυτών. Σι δεν νηστεύουν, αλήψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε. Όπως μη φανεί τι ανθρώπινε νηστεύουν, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπουν εν το κρυπτό, αποδώσει εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε ημιν θησαυρού επί τη γη, όπου σει και βρώσει αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσου και κλέπτωση. Θησαυρίζετε δε ημιν θησαυρού εν ουρανό, όπου ούτε σει ούτε βρώσει αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσου σου ουδέ κλέπτωση. Όπου γαριστήν ο θησαυρός εμών, εκεί έστε και η καρδία εμών. Ο λίγνος του σώματος εστίν οφθαμός, εάν ούν οφθαμός απλώσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε πονερώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εούν το φως του ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ο δις δύνατε, δυσί κυρίς δουλεύειν, ή γάρ τον εν αμισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αθέξετε και του εταίρου καταφωνήσει, ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δια τούτο λέγω μην, μη μερεμνάτε τη ψυχή μου τη φάγετε και τη πιείτε, μη δε το σώμα τη εμών τη ενδύσεστε, οχι η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ειδήματος, εμβλέψατε στα πιτανά του ουρανού, ο του σπύρουσουν, ο δε θερίζουσουν, ο δε συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών, ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι εμείς μάλλον δε φέρετε αυτόν, τις δεξιμών μεριμνών δύναται προστίνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει ουκοπιά ο δε νύθι. Λέγω δε μην, ότι ουδέ σολμών εν πάση τη δόξη αυτού πήρε ευάλωτο ως εν τούτον. Ιδε το χόρτον του αγρού σήμερα όντων και αύριο κλείβαν ο βαλόμενον, ο Θεός ούτως ατένισιν, ου πολλομάλημά σου. Ο λεγόπιστοι, μην μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγουμε, ή τι πείουμε, ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Ήδη γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτο την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήστε ημίν. Μην μεριμνήσετε στην αύριον, ή γαρ αύριον μεριμνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε, ένω γαρ κρίματι κρίνετε κρυθήσεστε και ένω μέτρο μετρείτε μετρηθήστε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το φθαμό του αδερφού σου, τι δε εν το σου φθαμό δοκόν ούκανα τα νοείς, ή πώς ερείς το αδερφό σου, άφεσε και βάλω το κάρφος από του οφθαμού σου και ειδού ειδωκός εν το φθαμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτο την δικόν εκ του φθαμού σου και τότε διαβλέψεις εκαβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Μη δώτε το Άγιον της κυσί, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπορσον το χείρον, μήποτε καταπατήσουσεν αυτούς εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξουσεν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανεγίσετε ημίν. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούονται ανεγίσετε. Ετήσε στην εξημών άνθρωπο όν, εάν ετήσει ο ιό αυτό άρτο, μη λίθον επιδώσει αυτό. Και εάν ηχθήν ετήσει, μη όφιν επιδώσει αυτό. Ιόν ημί πονηριώντε, είδατε δώματα αγαθά, διδώνε τη τέκνη ημών. Πόσο μάλλον ο πατήρ ημών, ο εν τη τονή, δώσει αγαθά τη ετούσιν αυτών. Πάντα ουν όσαν θέλετε ή να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι,
ούτω και μη σπίτι αυτής, ούτως γαριστήν ο νόμος και οι προφήτε. Εισέθετε δε της την εις πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωση οδός η απάγωσα εις την απώλεια και πολλοί εισήν εις ερχόμενοι δε αυτής. Τη στενή η πύλη και τετλεμένη οδός η απάγωσα εις τη ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, διότι εισέρχονται προς εμάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθε δε εις οι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς, μη τη συλλέγωσιν από αγαθών στα φιλήν ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλούς πίν, το δε σαπρών δέντρων καρπούς πονηρούς πίν. Ού δύνατε δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς πίν, ο δε δέντρων σαπρών καρπούς καλούς πίν. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόμπτεται και σπίρ βάλετε. Άραγε από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ού πάσο λέγουμε Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ούτω σου ονόματι προεφητεύσαμεν και το σου ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμεν και το σου ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσου αυτής, ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Πάσον ώστις ακούημον τους λόγους τούτους και επί αυτούς ομοιώσου αυτόν ανδρή φρονήμο ώστις σκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και κατέβει η βροχή, ήρθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνοι και προσέψαν τη οικία εκείνη κι ούκ έπεσε τε θεμελίου το γάρ επί την πέτρα. Και πάσο ακούωμα τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς ομοιωθήστε ανδρή μωρό ώστις σκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβει η βροχή και ήρθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνοιμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη και έπεσε, κίνη πτώσης αυτής μεγάλη. Και γένοτο ότε συνετέλεσε ο Ιησούς, τους λόγους τούτους εξεπλήσονται όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ήν γάρ διδάσκουν αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ούχος η γραμματής. Κεφάλαιον 8. Καταβάντε δε αυτό από το όρος, εκολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός ερθόν προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσει. Και εκτείναστε χείρα ύψα του αυτού ο Ιησούς λέγον, θέλω καθαρίσετε. Και ευθέως εκαθαρίστη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, ώρα μη δεν είπεις, αλλά είπα και σε αυτόν δείξον το ιερί και πως ένικε το οδόρον, όπως έταξε Μωυσής εις μαρτύρων αυτής. Εις ερθόντι δι' αυτό εις Καπερναούν προσήθεν αυτού εκατόνταχος παρακαλών αυτών και λέγον, Κύριε, ο πες μου βέβλεται εν τεκία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ έρθω να θεραπεύσω αυτό. Και αποκριθείς ο εκατόντορχος έφη, Κύριε, ο και μη ικανός ή να μου υποτιστέγεν εις έθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και αθήστε ο πες μου, και γάριγο άνθρωπος μη υπό εξουσίαν, έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύεται και πορεύεται, κι άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου πείσον τούτο και πει. Ακούσας ο Ιησούς, είπε τις ακολουθούσιν, αμήν λέγω μην, ο δέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρω. Λέγω δε μην, ότι πολλοί από ανατολών και δεσμών ύξωση και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δεοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος του εξώτερων, εκεί έστε ο κραθμός και ο βρυχμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς του εκατοντάρχου, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και άθεο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ερθόν ο Ιησούς στην Κία Πέτρου είδε την πεθεράν αυτού βεβλεμένη και περέσουσαν. Κύψα το τεσυρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και γέρθη και δικώνει αυτό. Ο ψίας δεγεωνμένης προσύνηγαν αυτό δαιμονωσμένους πολλούς και εξέβλε τα πνεύματα λόγω. Και πάντα στους κακώς έκοντας σε θεράπευσε όπως πληρωθεί το ορθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενείας ημών έλαβεν και τας νόσους σεβάστασεν. Εδώ δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε απερθήν στο πέραν και προς τον εις γραμματεύς είπεν αυτό. Διδάσκελε, ακολουθήσου σου όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ εαλόπαικες φωλεούς έχουσε και τα πυτνά του ουρανού κατασυνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Έτρος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, Κύριε, επίτριψό μη πρώτον να πεθύν και θάψε τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθημη και άφησε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς.
Και εμβάνται αυτό στο πλοίο, ακολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και δου σεισμό μέγα εγέννητο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο καλύπτεστε υπό των κυμάτων. Αυτό δε κάθευδε. Και προσθέτονται οι μαθητέ αυτού, ήγεραν αυτό λέγοντε: Κύριε, σώσον μα απολύμεθα. Και λέγε αυτή: Τι δίλη έστε αλλογόπιστη, τότε γερθή επιτίμηση τη ανέμη και τη θαλάσση και γέννητο γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθάμασα λέγοντε: Ποταπό στην ούτω, ότι και οι άνημοι και η θάλασσα υποκούσαν αυτό. Και έρθονται αυτό εις το πέραν, εις τη χώρα των Γεργεσινών, επίντεσαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι χαλεπί λίαν, ώστε μη συν την απαλληθήν δια της οδού εκείνης. Και εδώ έκραξα λέγοντες, τι ημιν και εσύ, Ιησού εε του Θεού, ήθεσαι όδε προ καιρού βασανίσει μας, είδε μακράν από αυτόν αγέρι χείρον πολλών βοσκουμένοι. Οι δε δαίμονες παρικάνουν αυτό λέγοντες, η εκβάλληση μας επίτρεψαν εμείς να πηγηθήν εις την αγέλην των χείρων. Και είπεν αυτοίς υπάγεται. Οι δε εξεθόντες απήθουν εις την αγέλην των χείρων και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του γκρεμνού εις τη θάλασσα και απέθαναν εν τη σίδαση. Οι δε βόσκοντες έφευγαν και απεθόντες στην πόλη απήγγελαν πάντα κατά των δαιμονιζομένων. Και ειδού πάσα η πόλη εξήθεν εις συνάντηση του Ιησού και δόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ρίο αυτών. Κεφάλαιον ένατον. Και εμβάσεις πλοίων δε πέρασε και ήρθεν στη Δία πόλη. Και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικόν επικλίνηση βιβλημένων. Και ειδού ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό. Θάση τέκρον αφαιοντές η αμαρτία σου. Και ειδού την εις των γραμματέων είπον εν αυτής ούτως βλαστημή. Και ειδού ο Ιησούς τα συνθυμίσει αυτών είπε. Ή να τι μη συνθυμίστε πονερά εν τες καρδίες ημών. Τι γαρεστήν ευκοπότρων υπήν. Αφαιόνται σου αμαρτία ή πειν έγειρε και περιπάτη. Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφαιέν αμαρτίας. Τότε λέγεται το παραλυτικό εγερθείς άρρωσο τε κλείν και είπαγες εις τον οίκο σου. Και εγερθείς απήθεν εις τον οίκον αυτό. Ιδόντες δε όχλε θάμασαν και δόξασαν τον δόντα εξουσίαν τε αυτήν της ανθρώπης. Και παράγουν ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, μανθαίο λεγόμενο, και λέγε αυτό ακολούθημι, και Αναστάση ακολούθησιν αυτό. Και γένετο αυτό ανακαιμένο εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνοι και αμαρτωλοί ερθόντες, συνανέκεντο το Ιησού και τις μαθές αυτού. Και δόντες οι Φαρισαίοι είπε τις μαθές αυτού, «Διατί μετά των τελώνων και αμαρτωλών εστί ο δε δάσκαλος ημών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής. Ο χρίαν έχωσιν ισίοντες ιατρού, αλλη κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε, τι εστίν έλλον θέλω, και ούθ ισίαν, ού γαρίθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, δε τι εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε πολλά, οι δε μαθηταί σου νηστεύουσιν, και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, μη δίνανται οι ιοί του νηφόνος πεθύν εφόσον χρόνο με ταυτόν εστίνουν νηφίους, ελεύσονται δε ημέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νηφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ο δις δε επιβάλλει επίβημα ράκους αγνάφου επί Ματίου ο παλιό, έργα το πλήρωμα αυτό από τη Ματίου και χείρο σκίσμα γίνεται. Ο δε βάλωση είναι ο νέων εις ασχούς καινούς. Η δε μη γερίγνεται η ασκή και ο ίνος εχείται και η ασκή απαλούνται. Αλλά είναι ο νέων εις ασχούς βάλωση καινούς και αφόντεροι συντηρούνται. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής εδώ άρχουν εις προσεθών προς εκείνη αυτό λέγον. Ότι θεγάτερ μου άρτη τελεύθεσεν αλλά ερθόν επίθες τη χείρα σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και γερθείς ο Ιησούς εκολούθησεν αυτό και μαθητέ αυτού. Και εδώ γίνει εμουρούσα 12 έτη προσεθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του Ματίου αυτού. Έλεγε γάρνη αυτή εάν μόνον άψουμε του Ματίου αυτού σωθήσουμε. Και επιστραφής ο Ιησούς και δόν αυτήν είπε «Θάση θίγατε η πίστη σου σε σοκέσει και σώθη η γνή από τις ώρας εκείνης». Και εθόν ο Ιησούς στην οικία του άρχοντος και εδόν του σαβλητάς και των όχων θορυβούμενων. Λέγει αυτή σε αναχωρείτε «Ούγαρα πέθαινε το κοράσιον αλλά καθεύδει και καταγέλων αυτού». Ότε δε εξευλήθη ο όχλος εις εθόν εκράτησε της χειρός αυτή και γέρθε το κοράσιον και εξήθεν η φήμη αυτή εις όλην τη γην εκείνη.
Και παράγονται εκεί την του Ιησού, οικολούθησαν αυτού δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες: «Ελέησον εμάς, ε Δαβίδε. Ερθόντε δε εις την οικία, προσήθουν αυτού οι τυφλοί και λέγει αυτής: Πιστεύετε ότι δύναμη τούτο ποιήσε?» Λέγουσιν αυτό: «Ναι, Κύριε». Τότε ύψατο τον αυθμόν αυτόν, λέγω: «Κατά την πίστην ημών, γεννηθήτου ημίν». Και ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και ανεβρεμίσου το αυτής ο Ιησούς λέγον: «Οράτε, μη δεις γινοσκέτου». Οι δε εξεθόντες διθύμισαν αυτόν ενώνει τη γη εκείνη. Αυτό δε εξερχομένου προσύνηκαν αυτό άνθρωπο κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβλεθέντος του δαιμονίου ελάρισαν ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι λέγοντες: «Οτουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ». Οι δε φαρισαίοι έλεγον: «Εν το άρχοντι των δαιμονίου εκβάλλει τα δαιμόνια». Και πηρήγειον ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκουν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγείο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό. Ειδώντε τους όχλους εσπλαγνήσει πέρα αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ηρεμένοι ως πρόβατα μη έχοντα πειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτό: «Ο μέ θερισμός πολλής, η δε εργά του λίγη. Δε ήθετε ούν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού». Κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλισάμενος τους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής εξουσία πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλουν αυτά και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εισή ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδερφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβδαίου και ο Άννης ο αδερφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Μανθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο Πικρωθής Θαβαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 πέστελ ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον: «Εισοδών εθνών μη απέθετε και εις πόνη σαμαρετών μη εισέρθετε. Πορεύεσαι μάλλον προς τα πρόβατα τα απολώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμε δε κηρύσσετε λέγοντες ότι είναι και η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσεστε χρυσόν, μη δε άργυρο, μη δε χαρκόν εις τα ζώνα συνμών. Μη πήραν εισοδόν, μη δε δύο υποδήματα, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον. Άξος γαριστήν ουργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην κόμιν εισέδετε, εξετάσετε, τι είναι αυτή άξιος εστί, κακή μείνετε, έως αν εξέρθετε. Εισερχόμε δε στην οικία να σπάσεστε αυτήν λέγοντες, ειρήνη του οίκου τούτου, και εάν μεν η οικία αξία, ελθέτου ειρήνη ημών επ' αυτήν, εδε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς εμάς επιστραφή του. Και όσοι αν μη δέξατε εμάς, με δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας, εκκίνηση της πόλεως εκτενάξεται των κονητών των ποντών ημών. Αμήν λέγουμην ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσος ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρώτα εμέσω λύκων. Γίνεστον φρόν ημός Ιώφης και ακέρι ως επεριστρέ. Προσέχετε δε από τον ανθρώπον. Παραδώσου σε γάρι μας συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών μαστιγώσουσεν ημάς. Και επί γεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεστε ένε και νεμού εις μαρτύρων αυτής και της έθνηση. Όταν δε παραδώσεις ημάς μη μερμήσετε πόσοι τη λαλήσετε. Ού γαρεμίσεστε λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσε δε αδερφός αδερφός εις θάνατον και πατήρ, τέκνον και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσος είναι αυτός. Και έσαστε μισούμεν υπό πάντων δε το όνομά μου, ο δε υπομείνας τέλος ούτως σωθήστε. Όταν δε διώκωσε εμάς εν την πόλη ταύτη, φεύγε στην άλλη. Αμήγαρ λέγομην, ομή τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ έως αν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκέστε μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ο δε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γίνεται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελεζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς, ο δεν γαριστεί και μην φοβηθείτε αυτές. Και καλεμένον ο ούκ αποκλαυθήσετε και κρυπτών ο ούκ γνωστήσετε. Ο λέγου μείνε τη σκοτία, ύποτε είναι το φωτί, και ο εις το ούς ακούεται και ρίξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντων το σώμα, τη δε ψυχήν μη δυναμένο αποκτείνε. Φοβήθετε δε μάλλον το δυνάμενο και ψυχήν και σώμα, απολέσαι εν γέννη.
οχή δίος τουρθίας αρίου πολίτη και ένεξ αυτόν ουπισίτη επί τη γην άνευ του πατρός ημών, ημών δε και οι τρίχες της κυφαλής πάση ηρυθμημένη συν, μιούν φοβηθείτε αυτούς, μιούν φοβηθείτε, πολλών στρουθίων διαφέρεται ημείς. Πάσον ως της ομολογήσεν εμή έμπορσεν των ανθρώπων, ομολογήσω και εγώ είναι αυτό έμπορσεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε εμή έμπορσεν των ανθρώπων, αρνήσουμε αυτόν και εγώ έμπορσεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθουν βαλήν ειρήνη επί την γην. Ουκ ήρθουν βαλήν ειρήνη, αλλά μάχαιραν. Ήρθουν γαρδιχάσια άνθρωπο κατά του πατρός αυτού και θηκατέρα κατά της μητρός αυτού και νύφην κατά της πεθαράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα η μητέρα υπερεμέω και αίσθημα άξιος. Και ο φιλόν ιών η θηγατέρα υπερεμέω και αίσθημα άξιος. Και όσου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου και αίσθημα άξιος. Ο ευρών την ψήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσει την ψήν αυτού είναι και να μου ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος προφήτην, ο δεχόμενος εμάς εμέ δέχεται. Ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου εις τον προφήτου λείψεται. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθόν δικαίου λείψεται. Και όσοι αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριου ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμή λεγωμήν ομή απολέσει το μισθόν αυτού. Κεφάλαιον ενδέκατον. Και γένοντο ότι τέλεσιν ο Ιησούς διατάσσον τις μαθητές αυτού μετέβε κήθεν το κηρύσιν και δάσκαινε τις πόλεις εν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτερείο τα έργα του Χριστού πέμψας δύο των μαθητών αυτού. Είπεν αυτό ασύ ο ερχόμενος έτρων προσδικόμεν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής πορευθέντες απαγγείνεται Ιωάννη ακούεται και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπωση και χουλή περπατούσε, λεπροί καθαρίζονται και ακουφή ακούωση. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάρουσε στην ως εμείς σκανδαλιστεί εν μη. Τούτον δε πορευωμένον ήρξα το Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήθετε στην έρμον θεάσαστε, κάλαμον, υπό ανέμον σαλευόμενον. Αλλά τι εξήθετε δίν άνθρωπον εμμαλακής ηματής υφιασμένον, ιδού ή τα μαλκά φρούντες εν της σήκης των βασιλείων εισήν. Αλλά τι εξήθετε ειδήν προφήτην, ναι έλεγομην και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαριστή περίου γέγαπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου πρόπος όπως σου ως κατασκευάσει τον δώσει μπροστά σου. Αμή λέγομην ούκε γίγερτε εν γενικής γενικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού, έως άρτη η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζωσιν αυτήν. Πάντες γαρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προφήτευσαν. Και ή θέλετε δέξαστε, αυτός εστίν Ηλίας, ο μέλλον έρχεστε, ο έχουνότα ακούειν ακουέτο. Τίν ιδέ ομοιώσει την γενάντα αυτήν, ομοία στη παιδί καθεμένη συναγορή, απροσφωνούντα τι εταιρείε αυτών λέγουση. Ιβλήσαμε μην κιού κορχίσαστε, εθρινήσαμε μην κιού κακόψαστε. Ήρθε γάρι ο Άννη, μήτε εστίων, μήτε πίνουν και λέγουση. Δαιμόνιον έχει. Ήρθε ο ιό του ανθρώπου εστίων και πίνουν και λέγουση. Ιδού άνθρωπο φάγο και είναι πότη. Τελωνό φίλο και αματρών και δικαιώθη σοφία από το τέκνον αυτή. Τότε ήρξα το ονειδίσιν τας πόλης, εν εσέ γένοντο επλήστε δυνάμεις αυτού ότι ο μετενόησαν. Ο εσύ χωραζίν, ο εσύ βίστα ειδά, ότι εν Τύρο και Σιδόνι εγενήθεσαν, εδυνάμες, εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν σάκο και σποδό καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω μην Τύρο και Σιδόνι, ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσιος ή ημίν. Και εσύ Καπερναούμ, ή ως του ουρανού υψωθήσα, έως άδω καταβεβαστήσει. Ότι εν Σοδόμης εγενήθησα, δυνάμεις εγενόμενε εν μην, πάλι αν εισάκω και σπουδώ καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνι, ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσιος ή ημίν. Και εσύ Καπερναούμ, ή έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου κατεβεβαστής, ότι ή εν Σοδόμης εγενήθησαν, δυνάμεις εγενόμενε εν εσύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω μην ότι γη Σοδόμων ανεκτότερο έστε εν ημέρα κρίσιος ή σύ. Εν εκείνο το καιρό αποκαθίσω ο Ιησούς είπεν, εξομολογούμεση Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στα αυτά προσωπών και συνετών και απεκάλυψα στα αυτά ανεπίες.
Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγέννη το Ευδοκία μπροστά σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδής επιγεινός και των αιών. Ημί ο Πατήρ, ο δε το Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός. Και ο, εάν βούληται, ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς, άρατε τον ζυγό μου εφ' ημάς, και μάθετε επί μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίστε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών εστίν. Κεφάλαιον 12. Εν εκείνο το καιρό επορεύθη ο Ιησούς τη Σάβαση δε των σπορήμων. Δε μαθητέ αυτού επίνασαν και ήρξαν το τύλι στάχιας και εστίν. Δε φαρισαίοι δόντες είπαν αυτό. Ιδού οι μαθητές σου ποιούσιν ο ούκ εξιστή πίν εν Σαββάτου. Ο δε είπεν αυτοί σου κανέουν ότι τι επίσε Δαβίδ ότι πίνησεν αυτός και μετά αυτού. Πώς εσύ θες τον οίκον του Θεού και του σάρτους της προθέσεως έφαγεν ο σούκ εξών είναι αυτό φαγήν. Ο δε της μετά αυτού είμαι μόνης της ερεύση. Οι ούκ ανέγουν ότι εν τον νόμο ότι τη Σάββαση ιερείς εν το ιερό το Σάββατο με βελούς και ανέτη εσύ. Λέγω δε μην ότι του ιερού μίζουν στην όδε. Οι δε εινόκεται τι εστίν έλλον θέλω και ουθυσία. Ούκ αν κατεδικάσετε τους ανετίους. Κύριος γαριστήν ο ως του ανθρώπου και του Σαββάτου. Και μετά βάση εκεί ήρθε στη συναγωγή αυτών. Και εδώ άνθρωπος είναι εκεί την χείρα έχουν ξεράν. Και επιρώτησαν αυτό λέγοντες, η έξιστη τη Σάββαση θεραπεύειν ή να κατηγορήσουσιν αυτόν. Ο δε είπεν αυτής, τι σε έστεξε μόνο άνθρωπος ως έξι πρόβατον εν και αν πέσει τούτο τη Σάββαση εις βόθενον, ουχή κρατήσει αυτό και γυρί. Πόσο δε φέρει άνθρωπος προβάτο ώστε έξιστη τη Σάββαση καλώς πειν. Τότε λέγει το άνθρωπο, εκτινώσου τη χείρα και ξέτεινε και αποκαταστάθη υγιής ως οι άλλοι. Εξαρτώντες δε οι Φαρισαίοι συμβούλων έλαβαν κατά αυτού από σε αυτόν απολέσωση. Ο δε Ιησούς γνώσαν εχώρησεν εκείθεν και ακολούθησαν αυτό όχλη πολύ και θεράπευσε αυτός πάντας. Και επιτίμησαν αυτής να μη φανερών πίσουσαν αυτόν όπως πληρωθεί το ορθέντα Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Ιδού ο πες μου νερέτησα ο αγαπητός μου Ιησούν ευδόκησε η ψυχή μου. Θύσω το πνεύμα μου επ' αυτόν και κρίσιν τη έθνη στην επαγγελή. Ουκ ερείς, ουδέ καρβγάς, ουδέ ακούσει τις εν τες πλατείες την φωνήν αυτού. Κάλα μου συντετριμμένον κατ' εάξ και λύνουν το εφόμενος βές, έως ανεκβάλλει εις νίκος την κρίση. Και το ορώματι αυτού έθνη λεπιούσε. Τότε προσενέχθη αυτό δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός και θεράπευσεν αυτόν, ώστε τον τυφλόν και κοφόν και λαλήν και βλέπειν. Και εξίσταν το πάντι σου όχλη και έλεγον, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός ο Υιός Δαβίδ. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπαν, ούτως ο κεκβάλλει τα δαιμόνια ημίν του Βελιζεβούλ, άρχοντι του δαιμονίου. Ιδώς ο Ιησούς τα συνθυμίσει αυτόν, είπεν αυτής, πάσα βασιλεία μεριστήσα καθ' αυτήν ερημούτη. Και πάσα πόλης οικία μεριστήσα καθ' αυτήν ουσταθήσετη. Και ο Σατανάς τον Σατανά νεκβάλλει εφ' αυτόν ημερίστη. Πόσον σταθήσετε η βασιλεία αυτού. Και εγώ εν Βελζεβούλε και βάλω τα ημώνα ή ημών ετίνε και βαλώσει, δια τούτο αυτοί καρτέ έσονται ημών. Ιδέ εγώ εν πνεύμα τη Θεού και βάλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε εφ' εμάς η βασιλεία του Θεού. Υπός δυνατέτης εις εθνείς την οικία τους ισχυρού κατασκευή αυτού αρπάσει αμήν πρώτον δύσει των ισχυρών και τότε την οικία αυτού δε αρπάσει. Ομοιόν με τεμού κατημού εστί και ομοι συνάγω με τεμού σκορπίζει. Δια τούτο λέγω μην πάσα αμαρτία και βλαστημία αφαιθήσετε της ανθρώπης, ιδέ το πνεύματος βασιλεία βλαστημία ούκ αφαιθήσετε της ανθρώπης. Και όσαν είπε λόγων κατά του ή του ανθρώπου αφαιθήσετε αυτό. Ως δαν είπε κατά το πνεύματος του Αγίου ούκ αφαιθήσετε αυτό ούτε εν τον είναι αιώνι ούτε εν τον μέλλοντι. Είπησετε το δέντρο καλόν και το καρπόν αυτού καλόν. Είπησετε το δέντρο σαπρόν και το καρπόν αυτού σαπρόν. Εκεγά του καρπού το δέντρο γινώσκεται. Γεννήματα εχεδνών, πώς δίνασαι αγαθά λαλήν πονηρή όντες, εκεγά του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλή. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρούει και βάλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρούει και βάλει πονηρά. Λέγω δε μην ότι πάνε ρήμα αργών, ο εάν λύσους είναι άνθρωποι, αποδώσεις πέρα αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως.
εκ εγκά του λόγου σου δικαιωθήσει και εκ του λόγου σου καταδικαστήσει. Τότε απεκρίθησαν την εις του γραμματέου και φαρισαίου λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλουμε να πω σου σημείων ειδήν». Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, «Γενιά από νερά και μεχαλής, σημείων επιζητεί και σημείων οδοθήσεται αυτή ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου». Ως περγάρε γένου του Ιωνά σου προφήτη στην τεκυλία του κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπων την καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Άνδρες Νινεβίτη αναστήσουν την τεκρίση μετά της γενιάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν ότι μετενόησιν στο κύραμ Ιωνά και δου πλοίον Ιωνά όδε. Βασίλισσα Νότου γερθήσιν την τεκρίση μετά της γενιάς ταύτης και κατακρινεί αυτήν ότι ήρθεν εκ των περάτων της γης ακούσε τη σοφία Σολομώντος και δου πλοίον Σολομώντος όδε. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέφη από το ανθρώπο δέρχεται διανύδων τόπων ζητούν ανάπαυση και ούχε βρίσκει. Τότε λέγει εις τον οίκο μου επιστρέψε όθεν εξήθων και θον ευδίσκει σχολάζοντα και σε σαρωμένων και κοσμημένων. Τότε πορεύεται και παραβάνει μεθ' αυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερη αυτού και σεθόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα τον πρώτο. Ούτως έστε και τη γενιά τη πονηρά ταύτη. Έτσι δι' αυτού λαλούντες της όχλης, ειδού η μήτερ και δι' αυτού οι στήκες εν έξω ζητούντες να λύσει αυτό. Είπε δε της αυτού ειδού η μήτερ και αδερφή σου εστήκας εν έξω ζητούντες ειδήν. Ο δε αποκριθής είπε το λέγοντι αυτό, «Τι σε στήνει η μήτερ μου και τι είναι σε σύνη αδερφή μου» και εκτείνα στη χείρα αυτού επί τους μάθητας αυτού έφη, «Ειδού η μήτερ μου και η αδερφή μου». Ώστες γαράν ποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδερφός και αδερφή και μήτερ εστί. Κεφάλαιο 13. Εν δε τη ημέρα εκείνη εξερθών ο Ιησούς της οικίας σε κάθετο παρά τη θάλασσαν και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμάντα καθείστε και πάσου όχλους επί των αιγιολιών εστίκη. Και λάλεσαν αυτοίς πολλά εν παραβολές λέγουν, ειδού εξήθω ο Σπύρον το Σπύρι. Και το σπύριν αυτόν αμέν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετενά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Αλλά δε έπεσε με τα πετρώδη όπου ούκ είχε γίν πολλήν και ευθέως εξανέτειλε δε το μη έχει βάθος γης. Ελίγο δε ανατείλαντος εκευματίστη και δε το μη έχει ρίζα εξράνθη. Άλλα δε έπεσε επί τα σανκάθας και ανέβησαν οι άκαδε και πέπαινεξαν αυτά. Άλλα δε έπεσε επί τη γην την καλήν και δίδου καρπών ο μένει κατών, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχουν ότα, ακούει, ακουέτο. Και προσεθώντες σε μαθητέ είπαν αυτό, δε τι εν παραβολές λύς αυτής, ο δε αποκριθής είπαν αυτής. Ότι μη δέδοτε γνούνε τα μαστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εκείνης δε ου δέδεται, ώστες γαρέχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ώστες δε ουκ έχει και ου έχει αρθήσετε από αυτό. Για τούτη παραβολές αυτής λαλού είναι βλέποντες μη βλέπουσε και ακούοντες μη ακούωσε με δέσινωση. Μήποτε επιστρέψουν και τότε πληρωθήσετε αυτής η προφητεία Ισαΐου λέγωσα. Ακούει ακούσετε και ουμή συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδετε. Υπαχύνθη γάρη καρδία του λαού τούτου και τη σωσή βαραίω σήκουσαν και τους οφθαμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδος της οφθαμής και τη σωσή να ακούσωση και τη καρδία συνώσει και επιστρέψωση και άσουμε αυτός. Ημών δε μακάριο αυθαμή ότι βλέπωση και τα ότα ημών ότι ακούωση. Αμήγα λεγμήν ότι πολλοί προφήτε και δίκαι επιθύμησε ειδίν αβλέπετε και ουκ είδον και ακούσε α ακούετε και ουκ ήκουσαν. Εμίσον ακούσατε την παραβολή του Σπύραντος. Παντός ακούοντος το λόγο της βασιλείας και μη συνέντος έρχεται ο πονηρός και έρητο εισπαρμένων εν την καρδιά αυτού, ούτως εστίν παρά την οδόν σπαρής. Ο δε επί τα πετρώδη σπαρής ούτως εστίν ο το λόγο να ακούν και ευθέως με τα χράς λεχόμενος και λαμβάνουν αυτόν. Ούκ είχε δε ρίζα εν αυτό, αλλά πρόσχερος εστίν, για νομές δε θλίψος ή διωγμού δε του λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε στασαν κάθα παρήσει ούτω στην ο το λόγο να ακούν και η μέρνα του όνο τούτου και απάτη του πλούτου σε πνίγει του λόγου και άκαρπο γίνεται. Ο δε επί τη γίνει την καλή παρήσει ούτω στην ο το λόγο να ακούν και συνών ω δί καρποφρή και πει ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλη παραβολή παρέθηκε να αυτή λέγουν ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπων
σπήρανται καλό σπέρμα εν το αγρό αυτό. Εν δε το καθέβην τους ανθρώπους, ήρθεν αυτό ο εχθρός και έσπερε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και απήθε. Ότε δε βλάστησε ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε φάνηκε τα ζυζάνια. Προσεθώντας δε η δούλη του οικοδεσπότου, είπαν αυτό, «Κύριε, οχή καλό σπέρμα έσπερασαν το σου αγρό, πόθεν ον έχει ζυζάνια». Ο δε εφευτής εχθρός άνθρωπος τούτο επίησε. Οι δε δούλοι είπαν αυτό, «Θέλησουν να περθώντε συλλέξουμεν αυτά». Ο δε εφηγού, «Μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εκριζώστε άμα αυτοίς των σύτων. Άφητε συναυξάνεστε αφότερα μέχρι του θερισμού και εν καιρό του θερισμού ερώτης θεριστές. Συλλέξατε πρώτο τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμας, προς το κατακάφισε αυτά των δε σύτων συναγάγεται στην αποθήκη μου». Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγον. Ο μία εις την βασιλεία των ουρανών κόκκος συνάπιος, ο λαβών άνθρωπος έσπερε εν το αγρό αυτού. Ο μικρότερο με νεστεί πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθεί μίζων πάντων το λαχάνο νεστή και γίνεται δέντρο, ώστε τα πιτανά του νου τα σκηνούν εν τη σκλάβη αυτού. Άλλη παραβολή είναι λάλε είναι αυτή. Ο μία εις την βασιλεία των ουρανών ζήμη. Είναι λαβούσα γενή, ενέκρεψε εις αλεύου σάτα τρία εωσού ζυμώθη όλων. Ταύτα πάντα ελάλεσαν ο Ιησούς εν παραβολές τους όχλης και χωρίς παραβολής ο δεν ελάλε αυτής. Όπως πληρωθεί του ρθέν δια το προφήτου λέγοντος «Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξουμε και κρεμμένα από καταβολής κόσμου». Τότε αφήσει τους όχλους ήθεν στην οικία αυτού και αποσύθουν αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες «Φράσουν ημίν την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής. Ο σπύρον τα καλό σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος, το δε καλό σπέρμα ούτε εσύν η ή τη βασιλείας, τα δε ζυζάνια εσύν η ή του πονηρού, ο δε εχθρός ο διάβολος εστίν, οι δε θρηστέ άγγελοι εσύν, ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή καίεται, ούτως έστεντε στην τελεία του αιώνος. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσεν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία και βαλούσεν αυτούς εις την κάμενη του πυρός εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρεκμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι κλάψουσεν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών, ο έχουνότα ακούειν ακουέτο. Πάλι νομία στην η βασιλεία των ουρανών θησευρό και κρεμμένο εν το αγρό. Ο νευρών άνθρωπος έκρεψε και από τη χαρά αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι νομία στην η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο εμπόρο ζητούν καλούς μαργαρίτας. Ως ευρών ένα πολύ τον μαργαρίτην απεθών πέπαρ και πάντα όσα είχε και γόρασεν αυτόν. Πάλι νομία στην η βασιλεία των ουρανών σα γίνει βληθήσει στη θάλασσα και καπαντό γένουσι να αγούσιν. Η νότε πληρώθη να βεβάσουν τι αυτήν επί των αγελιών και καθίσαντε συνέγλεξαν τα καλά εισαγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτω έσαι εν τη συντελεία του αιώνο. Εξελεύσουν οι άγγελοι και αφορούσουν του πονηρού εκ των δικαίων και βαλούσουν αυτού στην κάμενη του περώσια και έστε ο κραθμό και ο βρεμό των οδόντων. Λέγει αυτή ο Ιησούς, συνήκατε τα αυτά πάντα. Λέγουσιν αυτό, ναι κύριε, ο δε είπεν αυτής δε τούτο, πας γραμματεύς, μαθητευθείς στην βασιλεία των ουρανών, όμοιος εις την ανθρώπου οικοδεσπότη, ώστε σε κεβάλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλιά. Και γένοτο ότι τέλεσε ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, με τύριν εκείθεν και ηθούν στην πατρίδα αυτού, δίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεστε αυτούς και λέγει «Πόθεν τούτο η σοφία αυτή και εδυνάμεις». Όχι ούτως εστίν ο του τέκτονος Υιός, οχι μήτερ αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας και η αδελφή αυτού οχι πάσε προς εμάς εσύ, πόθε ούν τούτο ταύτα πάντα και σκανδαλίζονται εν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς «Ουκ έστε προφήτης άτιμος, η μία την πατρίδα αυτού και την οικία αυτού. Και ούκ επίησιν εκεί δυνάμεις πολλάς δε την απιστία αυτών». Κεφάλαιο 14. Εν εκείνο το καιρό οίκωσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακούν Ιησού και είπε της πεσίν αυτού. Ούτως εστίν Ιωάννης ο βαπτιστής αυτός εγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτου δυνάμεις ενεργούσιν αυτό. Ο γάρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννη, έδεσεν αυτό και έθετον φυλακή διά Ηρωδιάδε τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού.
Έλεγε γι' αυτό ο Ιωάννης, ούκ εξαισθήσει έχει αυτήν και θέλουν αυτόν αποκτήνει, εφοβήθη των όχρων ότι ως προφήτην αυτόν ήχων. Για νησίων διαγωμένων του Ηρώδου, ορχήσα του ηθιγάτερ της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρισε του Ηρώδη. Όθε με θόρκο ομολόγησε αυτή δούνε ο εανετήσιε. Ιδε προβιβαστής επό της μητρός αυτής, δώσμη φυσίν όδε επιπίνα και την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελεπίθη ο βασιλεύς, δε τους όρκους και τους συνανακεμένους εκέλευσε ειδωθήνε. Και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννη τη φυλακή και νέχτη κεφαλή αυτού επιπίνακε και δόθη το κορασίο και ίνιγε τη μητρή αυτής. Και ψώντες μαθή αυτού ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό και ερθόντες απήγγελαν του Ιησού. Ακούσας δε ο Ιησούς ενεχώρησε κήθε εν πλοίο εις έρημον τόπον κατεδίαν. Και ακούσαντες όκλοι οικολούθησαν αυτό πηζή από το πόλιον. Και εξαθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχρον και εσπλαγνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίες δε γενωμένης προσήθουν αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες. Έρημος εστίν ο τόπος και ώρα ήδη παρήθεν απόλυσον τους όκλους συναπερθόντες τα σκόμας αγοράσουσιν αυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ου χρειαν έχω συναπερθήν δότε αυτοίς εμείς φαγήν. Οι δε λέγοσιν αυτού ουκ έχουμε ούδε είμαι πέντε άρτος και δύο εκθείας. Ο δε είπε φέρετε με αυτούς όδε και κελεύσε τους όχλους να κρυθήν επί τους χόρτους και λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο εκθείας ευλόγησε και κλάσσες έδωκε τις ματές αυτού εδέ ματέ της όχλης και έφαγουν πάντες και χορτάστησαν και ήραν το πρισέβον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Εδέ εστίοντες ήσαν άνδρες οσί πεντακεσίλοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ενάγκασον ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε στο πλοίο και προάγεν αυτόν εις το πέρα εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσεις τους όχλους ανέβη εις το όρον κατεδίαν προσέξαστε. Οψίας δε γεωνωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίο ήδη μέσον της θαλάσσης συμβασανιζόμενη υποτυγμάτων. Ίγγαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήθη προς αυτούς ο Ιησούς περιπατούντα επί της θαλάσσης και δόντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράκτησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από το φόβο έκραξαν. Ευθέως δε ελάλεσαν αυτοίς ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ ημί μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε Κύριε εισι ή και λευσόμε προς ερθήν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ερθέ και κατά βάση από το πλοίο Πέτρος περιπάτησε επί τα ύδατα ερθήν προς τον Ιησούν. Βλέπω δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον Κύριε σώσομαι. Ευθέως ο Ιησούς εκτείναστε χείρα απελάβε του αυτού και λέγε αυτό ολιγόπιστε ιστί εδίστασας και εμβάντων αυτόν εις το πλοίο εκόπασε ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες πως εκείνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Υ. Και διαπεράσαντες ήρθουν στην γη Γενισαρέτ και πυγνώντες αυτόν οι άνδρες το τόπο εκείνο πέλης απέστειλαν στην όλη την πόλη εκείνη και προσύνηκαν αυτό πάντας τους κακώς έχοντας. Και παρεκάλουν αυτόν ή να καν μόνον άψονται το κρασπέδο του ιματίου αυτού και όσοι ύψαν το διασώθησαν. Κεφάλαιο 15. Τότε προσέρχονται του Ιησού από Ιεροσολύμ ο γραμματής και φαρισαίοι λέγοντες «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουσαν την παράδοση των πρεσβυτέρων ού γανύπτονται τα σχήρας αυτών όταν άρτουν εστίωσιν» Ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς «Διατί και εμείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού δε την παράδοση ημών» Ο γάρ Θεός είναι τίλα το λέγουν τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και ο κακολογούν πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευτά του. Εμείς δεν λέγεται όσο αν είπε το πατρί τη μητρή δώρον, ο εάν εξαιμώ οφειλεθείς και μη τιμείς τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού και ικυρώσατε την εντολή του Θεού δι' την παράδοση ημών. Υποκριτέ, καλώς προφήτευσε περί μόν Ισαΐς λέγον, εγγίζημο λόγος ούτως το στόματι αυτών και τη χείλη συμμετημά η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' ημού. Μάται δε σέβονται με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Και πως καλεσάμνος των όχλων είπεν αυτής, ακούεται και συνείεται, ούτω εισερχόμενο εις το στόμα κοινή των άνθρωπων, αλλά το εκπορευόμενο εκ του στόματος τούτο κοινή των άνθρωπων.
Τότε προσεθώντας οι μαθητές αυτού είπαν αυτού Αγίδας ότι οι Φαρισαίοι σκανδαλίστες τις ανακούσαντες του λόγων. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, πάσα φυτεία είναι ο καφύτευση ο πατήρ μου ο ουράνιος εκρυσδοθήσεται. Άφεται αυτός οδηγεί εσύ τυφλή τυφλών, τυφλός δε τυφλών, εάν οδηγεί αφότρεις βόθυνον πεσούνται. Αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, φράσουμε την παραβολή ταύτην. Ο δε Ιησούς είπεν, ακμήν και εμείς ασύνετεστε, όπου νοείται ο δε μνημον, ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα εις την κοιλία χωρί και εις αμφιδρώνα εκβάλλεται, τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται κακίνα κοινή των άνθρωπων. Εκ εγκάρτ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονεροί, φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπή, ψευδομαρτυρία, βλαστημία. Ταύτα εστί τα κινούντα των άνθρωπων, το δε ανύπτυς και εσύ φαγήν ου κοινή των άνθρωπων. Και εξαιρθούν εκεί τον Ιησούς ανεχώρησε στα μέρη Τύρου και Σιδόνος. Και ειδού γεννή χανανέ από τον ορίον εκείνο εξεθούσε, κράβγασε αυτό λέγωσα. Ελέησό με κύριε Δαβίδ, η θυγάτων μου κακός δαιμονίζεται. Ο Δεού καπεκριθεί αυτοί λόγον. Και προσθόν τη μαθητή αυτού ερώτων αυτό λέγοντε. Απόλυσον αυτήν ότι κράζει ο πεστημόν. Ο δε αποκριθεί είπεν, ο καπιστάλλι ή μη στα πρόβατα τα απολώτα οίκου Ισραήλ. Εδέ ελθούσα προς κοινής αυτό λέγωσα, Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ είστε καλόν λαβήν τον άρτον το τέκνον και βαλήν τις κιναρίες. Εδέ είπε, ναι Κύριε, και γάτα κιναρέστη από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, ο γίνε μεγάλος ο πίστης, γεννηθεί τους ως θέλεις και άθεθε γάτερ αυτής από της ώρας εκείνης. Και μεταβάσει εκεί τον Ιησούς ήδη παρά τη θάλασσα της Γαλλίας και αναβάσει στο όρο σε κάθετο εκεί. Και πως ήταν αυτό όχλοι πολλοί έχοντας με θεατό χολούς, τυφλούς, κοφούς, κυλούς και τέλος πολλούς σκέρυψαν αυτούς παρά τους πόδας του Ιησού και θεράπευσαν αυτούς. Ώστε τους όχλους θαμάς, βλέποντας κουφούς ακούοντας, αλλά άλλους λαλούντας, κυλούς υγιείς, χολούς περπατούντας, τυφλούς βλέποντας και δόξασαν τον Θεόν Ισραήλ. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος τους μαθητές αυτού είπε, σπλανίζομαι επί τον όχλο, ότι ήδη ημέρα τρεις προσμένος είμαι και ουκ έχω στη φάγωση. Και αν απολύσει αυτούς νήσεις, ου θέλω μη ποτέ εκλεθώσιν τη οδό. Και λέγωσιν αυτό οι μαθητές αυτού, πόθεν ημίν εν ερεμία άρτη του σώτη, ώστε χορτάσει όχλον του σώτων. Και λέγει αυτή ο Ιησούς, πώς άρτος έχετε, εδώ είπον επτά και ολίγε εχθίδια. Και κέλευση της όχλης αναπησίν επί τη γη. Και αλαβών τους επτά άρτους και τους εχθείας ευλόγησε και έδωκε τις ματές αυτού. Εδέ ματέ της όχλης και έφαγουν πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων επτά σπυρίδας πλήρης. Εδέ εστίοντες ήσαν τετρακεσίλοι άνδρες χωρίς γυναικών και παιδίων και απολύσες τους όχλους νέβη εις το πλοίο και ήρθε εις τα όρια Μαγδαλά. Κεφάλων 16. Και προσεθώντες οι Φαρισαίοι και οι Σαβοκαίοι περάζοντες επιρώτησαν αυτόν σημείο εκ του ορνού επιδείξει αυτής. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ο ψίας γεωνωμένης λέγεται ευδία περάζει γα ο ουρανός και πρωί σήμερο χειμών περάζει γα στιγνάζουν ο ουρανός. Υποκριτέ το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνει τα δε σημεία των καιρών ο δίνας στεγνώνει για νεά πονερά και μηχαλής. Σημείων επιζητεί και σημείων οδοθήσεται αυτή η μη το σημείο Ιωνά του προφήτου. Και κατά λοιπόν αυτούς απήρθεν και ερθόντες οι μαθητές αυτού εις το πέραν επιλάθτο άρτο λαβήν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Οι δε διαλογίζοντο είναι αυτής λέγοντες ότι άρτο σου κλάβομαι. Γνούς δε Ιησούς είπεν αυτής, τι διαλογίζεστε είναι αυτής ο λιγόπιστη ότι άρτο σου κλάβετε. Ούπο νοείται, ο δε μνημονεύεται τους πέντε άρτους των πεντακεσιλίων και πόσους κοφίνους λάβεται, ο δε τους επτά άρτους των τετρακεσιλίων και πόσα σπυρίδας λάβεται, πόσο νοείται ότι ου περί άρτου υπον μην προσέχειν από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαβοκαίων. Τότε συνήκαν ότι ουκ είπε προσέχειν από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τη διαχή των Φαρισαίων και Σαβοκαίων. Ερθόνται ο Ιησούς στα μέρη και σαρίες της Φιλίππου ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν «Τι να με λέγω συνε άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου»
Ιδε είπον, ημέν Ιωάννη του Βαπτιστήν, άλλη δε Ηλίαν, έτσι ρε δε Ηρεμίαν, ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, εμείς δε τι να με λέγεται είναι, αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος, είπε, «Σι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό, «Μακάριος ή Σίμων Βαριωνά, ότι σάρξ και αίμα, ούκα πε καλυψέσαι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε σε λέγω ότι εσύ Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσουμε την εκκλησία και επί ηλιάδου ούκα της ήσουν αυτής. Και δώσεις τα σκλήσεις της βασιλείας των ουρανών και ο αν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ο αν λύσεις επί της γης έστε λελεμένον εν της ουρανής». Από τότε ήρξα το Ιησούς δεικνύει τις μαθές αυτού ότι δι' αυτό να απευθύνει εις Ιερουσαλήμ και πολλά παθήν από τον Πρεσβυτέρο και Αρχιερέων και Γραμματέων και από Κταθήνε και τη τρίτη μέρα γερθήνε. Και προσλαβόμενο σε αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό λέγον. Ήλιο όσοι Κύριο με έστησε τούτο. Ο δε στραφής είπε το Πέτρο. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, σκανδαλό μου ή ότι ο φρονίστα του Θεού αλάτα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, «Ή τις θέλω πίσω μου ερθήν, απανησάσου αυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με. Ως γαράν θέλει την ψήν αυτού σώσει απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψήν αυτού είναι και μου ευρύσει αυτήν. Τι γάρ, οφλείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλων κερδίσει τη δε ψήν αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψήν αυτού. Με λιγάρ, ο Υιός του ανθρώπου έρχεσαι εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσε κάστο κατά την πράξη αυτού. Αμήν λέγω μην, εσύ τίνες τον όδε στεκότων, ήτινες, ομιγεύσον τη θανάτου, έως ανίδουση των Υιών του ανθρώπου, ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Κεφάλαιο 17. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη των αδερφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος τα δέη μάτια αυτού εγέντο λευκά ως το φως και ειδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτού συλλαλούντες. Αποκριθίζει ο Πέτρος είπε το Ιησού «Κύριε καλόν εστίν ημάς όδε είναι ή θέλεις πείσουμεν όδε τρεις σκηνάς Σύ μία και μου εσύ μία και μία Ηλία. Έτσι αυτού λαλούντος εδού νεφέλη φωτεινή επεσκία σε αυτούς και εδού φωνή εκ της νεφέλης λέγωσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ο ευδόκεσα. Αυτού ακούγεται. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Και προσταθών ο Ιησούς ύψατο αυτών και είπεν. Εγέρθετε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαμούς αυτών οδένα είδων ημί των Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από το όρος, εν ετήλωτο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Μηδενή είπετε το όραμα εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή». Και επερώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτό λέγοντες, «Τίουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν διερθήν πρώτον, ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής». Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και καταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά πίεσαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλη πάσχην υπ' αυτόν. Τότε συνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Και έρθον τον αυτό προς τον όχλο, προσήλθε αυτό άνθρωπος γονιπητών αυτών και λέγον. «Κύριε, ελέησό μου τον Υιόν, ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει, πολλάκες γαρ πίπτει στο πυρ και πολλάκες εις το είδωρ. Και προσύνει αυτόν τις μαθητές σου και ούκ δυνήθεσαν αυτόν θεραπεύσεν». Αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, «Ω γενιά άπιστος και ιδέστραμένη, έως πότε έσουμε με θυμών, έως πότε ανέξουμε ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επιτίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες σε μαθητές του Ιησού κατεδίαν είπον, «Διατί εμείς ούκ δυνήθαμε εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς δε την απιστίαν ημών, «Αμήν γαρ λέγομιν εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθεν εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατήσει μην».
τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένο δε αυτόν στην Γαλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς, μέλη ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωσε σχήραν στα τρόπον και αποκτενούσεν αυτόν και τη μέρα τη τρίτη εγερθήσεται και λυπήθησαν σφόδρα. Ελθόντο δε αυτόν εις Καπερναούμ προσήθον ή τα δίδραγμα λαβάνονται στο Πέτρο και είπον, ο διδάσκαλος Σιμών ούτε λύτα δίδραγμα, λέγει ναι, και ότι εισήθεν εις την οικίαν προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι συνδοκεί Σίμων, η βασιλής της γης, πόθεν λαβάνωσεν τέλη από τον Υιόν αυτόν ή από τον αλλοτρίον, λέγει αυτό ο Πέτρος, από τον αλλοτρίον, έφευτο ο Ιησούς, άραγε ελεύθερη είναι η. Είναι δε μη σκανδαλίσουμε αυτούς πορευθήσει στη θάλασσα και τον αναβάντα πρώτον ηχθήν άρων και ανοίξα στο στρώμα αυτού, ευρύσει στα τύρα, εκείνων αβών δώσε αυτής αντί εμώ και σου. Κεφάλαιον 18. Εν εκείνη του ώρα προσήθουν οι μαθητέ του Ιησού λέγοντες, τι σαραμίζουν εστίνην τη βασιλεία των ουρανών, και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίων έστησε αυτό εν μέσω αυτών και είπεν, αμήν λέγω εμήν, εμείς στραφείτε και γένεστε ως τα παιδεία, ομοί εισέθετε στη βασιλεία των ουρανών. Ώστε σουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όσοι ανδέξατε πεδίο τούτον εν επί το ονοματί μου, εμέ δέχεται. Ως να σκανδαλίσει ένα το μικρόν τούτον των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις το τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Οέ το κόσμο από τον σκανδάλων, ανάγκη γαρ εστίν ελθήν τα σκάνδαλα. Πλην οέ το ανθρώπου εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Η δε χείρ σου η οπού σου σκανδαλίζεσαι, έκοψον αυτά και βάλε από σου. Καλώς εστίν εισήθην εις την ζωήν χολών ή κελών οι δύο χείρας, οι δύο πόδας έχοντα βληθήνε εις το πύρ το αιώνιον. Και ο οφθαλμός σου σκανδαλίζεσαι, έξελε αυτόν και βάλε από σου, καλώς εις την μονόθαμον εις τη ζωήν εισήθην, οι δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήνε εις τη γέιναν το πυρός. Οράτε, μη καταφρονίστε ενός το μικρόν τούτον, λέγω γαρεμήν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς, διαπαντός βλέπωση το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανείς, ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου σώσε το απολλός. Τι μη δοκεί αν γενετέ την ανθρώπου εκατόν πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, οχι αφίστα εν ενίκοντα εννέα επί τα όρη πορευθείς ζητεί το πλανόμενον, και αν γένεται ευρύν αυτό αμή λέγω μην ότι χαίρε επ' αυτό μάλλον ή επί τα της εν ονίκοντα εννέα της μη πεπλανημένης. Ούτως ο καίστε θέλημα έμπαρσεν το πατρός ημών του εν ουρανείς ή να απόλυτε εις το μικρόν τούτον. Εάν δε αμαρτήσει είσαι ο αδερφός σου, είπαγε και έλεξον αυτό μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει κέρδεσες τον αδερφό σου. Εάν δε με ακούσει παράλαβε μετά σου έτε ένα ή δύο. Είναι επιστόματος δύο μαρτύρων τριών σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτό υπέτει η εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακρούσει έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Αμήν λέγω μην, όσοι αν δίσετε επί της γης έστε δεμένα εν το ουρανό και όσοι αν λύσετε επί της γης έστε λελεμένα εν το ουρανό. Πάλιν, αμήν λέγω μην, ότι αν δύο ημών συμφωνήσουν επί της γης, περί παντός πράγματος, ο εάν αιτήσονται γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου του εν ουρανείς. Ο γαρίσι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εμέσω αυτών. Τότε προσεθών αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άκης αμαρτήσεις είμαι ο αδελφός μου και αφήσω αυτό έως επτάκης. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ο λέγους έως επτάκης, αλλά έως ευδημή κοντάκης επτά. Δια τούτο, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο βασιλή όσοι θέλεσαι συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξεμένο δε αυτού συνέρην προσυνέχθη αυτό ίσο φελέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντας δε αυτού αποδούνε εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσόν ούν ο δούλος προσετείνει αυτό λέγον, Κύριε μακροθύμησον επί μη και πάντα σε αποδώσω.
σπλανιστίζεται ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειο αφήκεν αυτό. Εξαιτών δε ο δούλος εκείνον έβρεν ένα το συνδούλον αυτό ως όφελεν αυτό 100 δενάρια. Και κρατήσει αυτόν έπνεγε λέγον από όδους μη ήτι οφείλεις. Πεσόν ο νοσίδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλε αυτό λέγον μακωθεί μεσόν επί μη και αποδώσεις. Ο δε ούκ ήθελεν αλλά πεθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως από εδώ το ωφελόμενον. Ιδόντες δε οι σύνδολοι αυτού τα γενόμενα ελπίθησαν σφόδρα και ερθόντες δε εσάφησαν το Κυρίο αυτό πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό «Δούλε πονηρέ, πάσαν την ωφελήν εκείνην αφήκαση επί παρικάλησάσμε, ουκ εδε και σε ελεήσε το σύνδολό σου ως και εγώ σε ελέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές έως όπου δω παν το ωφελόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επιουράνιος ποιήσει μην για μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού τα παραπτώματα αυτών από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Κεφάλαιο 19. Και γένετο ότε τέλεσουν ο Ιησούς τους λόγους τούτους μετήρεν από της Γαλλίας και ήρθεν στα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς εκεί. Και προσήθουν αυτό οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες αυτό «Ή έξες την ανθρώπο απολύσει τη γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν». Ο δε αποκριθής είπεν αυτής «Ουκ ανέγνωται ότι ο ποιήσας απ' αρχής άρσε και θύλιν επίησιν αυτούς και είπεν ένικεν τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και ακολουθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία, ώστε ο κέτης οι δύο αλλά σάρξ μία. Όν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο». Λέγουσιν αυτό «Τι ούν Μωυσής εν ετήλω του δούνε βιβλίων αποστασίου και απολύσει αυτήν» λέγει αυτής «Ότι Μωυσής προς την σκληροκαρδίαν ημών επέτρεψε μην απολύσει τα γυναίκα ημών, απ' αρχής δε ου γέγονεν ούτω. Λέγω δε μην ότι όσαν απολύσει τη γυναίκα αυτού, μη επιπορνεία και γαμίσει άλλη μηχάτε, και ο απολυλμένη γαμίσας μηχάτε. Λέγω συν αυτό η μαθητεία αυτού, ή ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμίσε». Ο δε είπεν αυτής «Ου πάντες χωρούσι το λόγον τούτον αλυσδέδωτε. Εσύ γάρ ευνούχη ήτινε σε κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω και εσύ ευνούχη ήτινε σε ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων και εσύ ευνούχη ήτινε σε ευνούχησαν για αυτούς δε την βασιλείαν των ουρανών ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Τότε προσενέχθε αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτής τας χείρας και προσεύξεται. Δε μάθετε επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Άφετε τα παιδεία και μη κολλιέται αυτά έλθειν πρόσμε τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών και επιθείς τα σχήρας αυτής σε πορεύθη εκείθεν». Και εδώ εις προσθόν είπεν αυτό «Τε δάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πίσω να έχω ζουν αιώνιον». Ο δε είπεν αυτό «Τι με λέγεις αγαθόν, ο δεις αγαθός ημί είσαι ο Θεός». Ιδε θέλησε εις ελθύνη στη ζωή τήριωσον τας εντολάς. Λέγει αυτό πίας, ο δε Ιησούς είπε, το οφωνεύχης, ο μοιχεύσης, ο κλέπτης, ο ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησιόν σου ως εαυτόν. Λέγει αυτό ο νενίσκος, πάντα ταύτα φυλαξάμιν έκνε ο τιτός μου, τι έτη ιστερό. Έφε αυτό ο Ιησούς, η θέλης τέλειος είναι, είπαγε πολλοί σώσουν τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησευρό εν ουρανό και δεύρω ακολούθημι. Ακούσας δε ο νιανίσκος το λόγον απήθε λυπούμενος, ειγάρ έχουν κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού «Αμή λέγω μην δυσκόλος πλούσος εισελεύσετε στη βασιλεία των ουρανών. Πάνε δε λέγομιν ευχοπότρον εστί κάμινον δια τρυπήματος ραφίδος διελθύν ή πλούσον εις τη βασιλεία του Θεού εις αυτήν. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού εξυπλίσσοντος φόδρα λέγοντες «Τι σάρα δύναται σωθήνε». Ευλέψες δε ο Ιησούς είπεν αυτής
παρανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και οικολουθήσαμε εσύ, τι άρα εστί μην. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμή λέγω μην, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσαστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνονται στας 12 φελάς του Ισραήλ. Και πάσος αφήκεν, οικία σε αδερφούς, σε αδερφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκανα, η αγρούς. Ένεκεν το ονοματός μου εκατονταπλασίωνα λείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Κεφάλαιον 20. Ο μη αγαριστήν η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου οικοδεσπότης, ως της εξήθε άμα πρωί μισθώσαστε εργάτας εις τον εμπρόνα αυτού. Και συμφωνήσας μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέραν, απέστελεν αυτούς εις τον εμπρόνα αυτού. Και εξεθόν περί τρίτην ώραν έβρεν άλλος εστώτας εν τη αγορά αργούς. Και λέγει αυτής, υπάγεται και εμείς εις τον εμπρόνα και ο εάν η δίκιον δώσε μην, η δε απίρθον. Πάλιν εξερθών περί έκτη και ενάτην ώραν επίεσεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξερθών έβρεν άλλος εστώτας αγρούς. Και λέγει αυτής, τι οδεστήκατε όλη την ημέραν αργή, λέγουσιν αυτό ότι ουδείς ημάς εμισθώσατο. Λέγει αυτής, υπάγεται και εμείς εις τον αμπλώνα και ο εάν η δίκον λείψεστε. Οψίας δε γιωμένης, λέγει ο Κύριος των Πελώνων στο επιτρόπο αυτού, κάλεσον τους εργάτες και πόδος αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ερθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώραν έλαβον και αυτοί ανά δενάριον. Ερθόντες δε πρώτοι ενόμισον ότι πλοίωνα λείψονται και έλαβον και αυτοί ανά δενάριον. Λαβώντες δε εγώγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν και ίσως εμείν αυτούς επίησα στις βαστάσουσι το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπεν εν αυτόν, «Ετέρε ούκα δικώσε, οχι δυναρίος είναι φώνης άσμη, άρον το σόν και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε ως και εσύ». Η ουκ εξεστήμη πίσε ο θέλων της μης ή ο οφθαλμός σου πονερός εστίν ότι εγώ αγαθώς εμή, ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Πολύ γαρ εισί κλεκτοί, ο λίγοι δε εκλεκτοί. Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλεμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπεν αυτοίς, ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλεμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτων. Και παραδώσουσιν αυτόν της έδνεσιν εις του εμπέξε και μαστιγώσε και σταυρώσε και τη τρίτη μέρα αναστήσεται. Τότε προσήθεν αυτό η μήτρη των Υιών Ζεβεδαίου μετά των Υιών αυτής προσκυνούσα και ετούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπεν αυτή, τι θέλεις, λέγει αυτό, είπε ή να καθίσωσιν ότι δύο ιοί μου, είσαι εκ δεξιό σου και είσαι εκ ευωνήμων σου εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν, ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε πίν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνει ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζουμε βαπτιστήνε. Λέγωσιν αυτό δυνάμεθα. Και λέγει αυτής, το μεν ποτήριό μου πίεστε και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιό μου και ξεβονήμα μου, ουκ έστιν εμον δούνε άλλοι σε τι είμαστε υπό του πατρός μου. Και ακούσαν τις οι 10 οι γανάκησαν περί των δύο αδερφών. Ο δε Ιησούς προσκαλισάμενος αυτούς είπεν, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύωσαν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν, αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγαζιν έστε έστε ημών διάκονος, και όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος έστε ημών δούλος. Όσπερ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψήν αυτού λύτρων αντιπολών. Και εκπορευωμένου αυτού από ερκό, εκολούθησαν αυτό όχλος πουλής, και δου δύο τυφλοί καθήμενοι παρά των οδών, ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξαν λέγοντες, «Ελέησον ημάς Κύριε Υιός Δαβίδε». Ο δε όχλος επιτίμησιν αυτής να σιωπήσουσιν, οι δε μίζων έκραζον λέγοντες, «Ελέησον ημάς Κύριε Υιός Δαβίδε».
Και στάσω Ιησούς εφώνησεν αυτούς και είπε, τι θέλετε πίσω ημίν? Λέγουσιν αυτό, Κύριε, ή να ανεχθώσιν ημών οι οφθαλμοί. Σπλεγνιστής δε ο Ιησούς ύψατο των οφθαλμών αυτών και ευθέως ανέβλεψαν αυτόν οι οφθαλμοί και ακολούθησαν αυτό. Κεφάλαιον 21. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήθουν εις Βησφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτοίς, πορέθετε εις την κόμη την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσετε όνων δεδεμένην και πόλο με ταυτής λύσαντες αγάγετέ μη. Και εάν της μην ύπητη ερείτε ότι ο Κύριος αυτό χρίαν έχει, ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί το ρεθένδια του προφήτου λέγοντος, είπατε τη θυγατρίσιον, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραής και επιβιβικός επί όνων και πόνων ιών υποζυγίου. Παρευθέντες δε οι μαθητές και επίσαντες καθώς προσέταξαν αυτοίς ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθεσε επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν οι αυτών τα ημάτια εν τη οδό. Άλλοι δε έκοπτον κλάδος από τον δένδρο και στρώνιον εν τη οδό. Οι δε όχλοι προάγοντες και ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά, το Ιω Δαβίδ ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και σε θόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα εσύ στη πάσα η πόλης λέγωσα, τι σε στην ούτως, δε όχλη έλεγον ούτως σε στην Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέ της Γαλαίας. Και σήθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του ιερού του Θεού και εξέβαλε, πάντας τους πουλούντας και αγοράζοντας εν τυρό και τας τραπέζας των κολυβιστών κατέστραψε και τας καθέδρας των πολλούντων τας περιστεράς. Και λέγει αυτής γέγραπτη, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, εμείς δε αυτόν επίσετε σπήλων ληστών. Και προσήθουν αυτό χωλή και τυφλή εν το ιερό και θράπευσαν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια αεποίησε και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας, «Οσανά το Ιω Δαβίδ ηγανάκτησαν». Και είπον αυτό, «Ακούεις του τι λέγωσιν?» Ο δε Ιησούς λέγει αυτής, «Ναι, ο δε ποτέ ανέγνωτε ότι εκ στόματος νηπίων και θελαζόντων κατερτήσω ένων και κατά λεπών αυτούς εξήθε έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί. Προείας δε Πανάγων εις την πόλην επίνασεν και ειδών σηκεί μία επί της οδού ήρθεν επ' αυτή και οδέν έβρεν εν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή μη καίτη εξού καρπός ζένεται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και δόντες οι μαθητές θαύμασαν λέγοντες, πως παραχρήμα εξράνθη εις εκεί? Αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγομιν εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε ο μόνον το τι σηκείς πείσετε, αλλά καν τώρα τούτο είπετε άρθετε και βλήθετε εις τη θάλασσα γεννήσετε και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες λείψεστε. Και ερθόντε αυτό εις το ιερόν προσήθων αυτό διδάσκονται οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποιε εξουσία ταύτα πεις και τίσι έδωκε την εξουσία ταύτην? Αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς, ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα ον, εάν υπητέμει καγώ ημινερό, εν ποιε εξουσία ταύτα ποιό? Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων, εδε διολογίζονται παρέ αυτοίς λέγοντες, ότι εάν είπομεν εξ ουρανού ερή ημίν, διατί ουν ούκ επιστεύσατε αυτό. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων φοβούμεθα τον όχλον, πάντες γαρ έχουσε τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες του Ιησού είπον, ούκ είδαμεν. Έθε αυτής και αυτός, ο δε εγώ λέγω ημίν, εν ποιε εξουσία ταύτα ποιό? Τι δε ημιδοκή άνθρωπος της είχε τέκνα δύο, και προσεθών το πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζω εν το αμπελώνυμο. Ο δε αποκριθής είπεν ου θέλω, ύστερον δε μεταμεληθείς απήρθεν. Και προσεθών το δεύτερο είπεν ως αυτός. Ο δε αποκριθής είπεν εγώ Κύριε κιού καπήρθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός? Λέγωσιν αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς αμήν λέγωμην ότι η τελώνη και πόρνη προάγωσιν ημάς στην βασιλεία του Θεού. Ήρθε γά προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ούκ επιστεύσατε αυτό. Η δε τελώνη και πόρνη
επίστευσαν αυτό, ημείς δε ειδώντες σου μετεμελήθητε ύστερον το πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε, άνθρωπος της, σύνοικοντες πώς της, ως της εφύτευσεν εμπελώνα και περέθηκε αυτό φρογνώμων και οκοδόμης επίγον και εξέδιτο αυτό γιουργής και επιδήμησεν. Ότε δε ίγκησεν ο καιρός των καρπών, απέστελε τους δούλους αυτού, λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντης η γιουργή τους δούλους αυτού, ο μεν έδραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλε άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και ποιήσαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον αιών αυτού λέγον, εντραπήσονται τον αιώ μου. Οι δε γεωργείς ειδώντες τον αιών είπων εν αυτοίς, ούτως εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομία αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ον έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργείς εκείνης, λέγωσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωται εν τας γραφές λίθων όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγέννητο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαμής ημών. Δια τούτο λέγομιν ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Και οποιασόν επί το λίθον τούτον συθελαστήσετε εφόνταν πέσει λυκμίση αυτών. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τα σποράβαλάς αυτού έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει και ζητούντες αυτόν κρατήσε εφοβήθησαν τους όχλους επειδή ως προφήτην αυτών ήχων. Κεφάλαιον 22. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπεν αυτοίς εν παραβολές λέγον, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή ως της επίηση γάμος το Υιό αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλές τους και κλειμένους εις τους γάμους και ούκ ήθελον ερθήν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε τη κεκλεμένη, ιδού του αριστό μου, ητήμασα, ητάβριμο και τάση τη τάτε θεμένα και πάντα έτοιμα δεύτερη ει του γάμου. Εδώ μιλήσαντε σε πίθον, ο μεν ει τον ίδιο αγρόν, ο δε στην εμπορία αυτού. Εδώ λοιποί κρατήσαντε στου δούλου αυτού, ίβρισαν και απέκτηναν. Ακούσα δε ο βασιλεύ εκείνο οργίστη και πέμψα στα στρατέματα αυτού, απόλυσε του φωνή εκείνου και την πόλη αυτών ενέπρεσε. Τότε λέγει τη δούλη αυτού, ο μεν γάμο έτοιμο εστίν, ή διακεκλημένοι ουκ ήσαν άξι. Πορεύεστε ουν απί τα διοξόδου των οδών, και όσο σαν έβρετε, καλέστε ει του γάμου. Και ξεθώντη η δούλη εκείνη ει τα σοδού, συνήκαγον πάντα όσου έβρων, πονηρούστε και αγαθού, και πλήστε ο γάμο ανακειμένων. Ισεθώντη ο βασιλεύ θιάσασε του ανακειμένου, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδεμένο ένδυμα γάμου. Και λέγει αυτό, εταίρε πώς εσύ θεσόδε μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε εφημώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού πόδας και χείρας, άρατε αυτόν και κεβάλατε στο σκότος του εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυκμός των οδόντων. Πολύ γαρ εσύ εκλητή, ο λίγη δε εκλεκτή. Τότε πορευθέντες οι φαρισαίοι συμβούλων έλαβαν όπως αυτόν παγιδεύσουσιν εν λόγω και αποστέλουσιν αυτό τους μαθητάς αυτό μετά των Ηρωδιανών λέγοντες. Διδάσκαλε, είδαμε ότι αληθεί εσύ και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και ου μέλης περί ουδενός, ουγαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Υπέον ημιν τίς η δοκή, έξεστη δούν εκείσον κέσαρι Ιού. Γνώσ' δε Ιησούς την πονηρίαν αυτόν είπε, τι με πειράζετε, υποκριτέ, επειδή ξατέμει το νόμισμα του κίνσου. Εδε προσύνεγαν αυτό δενάριον. Και λέγει αυτή, τι είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή, λέγωσιν αυτό κέσαρο. Τότε λέγει αυτή, απόδεται ουν τα κέσαρο κέσαρι και τα του Θεού του Θεό. Και ακούσαντε εθάμασαν και αφέντε αυτών απήρθων. Εν εκείνη τη ημέρα προσήθων αυτό Σαδοκαίοι, οι λέγοντε μήνε ανάσταση. Και επιρώτησαν αυτό λέγοντες, διδάσκαλε, Μωυσής είπεν, εάν τις αποθάνει μη έχουν τέκνα, επιγαβρέσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα του αδελφού αυτού.
ίσαν δε παρεμήν επτά αδελφοί. Και ο πρώτος γαμήσας ετελεύθησεν. Και μη έχουν σπέρμα, αφή και τη γυναίκα αυτού, το αδελφό αυτού, ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως των επτά. Ίστονε δε πάντων απέθανε και η γενή. Εν τη ούν αναστάσει, τίνος των επτά έστε η γενή, πάντες γαρέσχον αυτήν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε μη δότες τας γραφάς, με δε την δύναμη του Θεού. Εν γάρτη αναστάσει ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται άλλος άγγελοι Θεού εν ουρανό εισί. Περ' δε της αναστάσεως των νεκρών ουκαν έγνοτε το ρεθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ουκ έστειν ο Θεός, Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Και ακούσαν τη σιόκλη εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι φήμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν επί το αυτό και επερώτησε εις εξ αυτών νομικός πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη τον νόμο, ο δε Ιησούς έφε αυτό, αγαπείς Κύριον το Θεό εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη την διανία σου, αυτές την πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοί αυτοί αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Συνηγμένον δε των Φαρισαίων, επερώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημί δοκί περί του Χριστού, τι νοσί ως εστί, λέγουσιν αυτό του Δαβίδε. Λέγει αυτής, πόσον Δαβίδε εμπνέματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπε ο Κύριος του Κυρίου μου, κάθω και δεξιό μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον το ποδό σου. Ήουν Δαβί Κύριον αυτόν καλή, πόση ως αυτού εστίν, και ο δίσε δίνω το αυτό αποκθήνε λόγον, ο δε ετολμεσέτης απ' εκείνης της ημέρας επιρωτήσε αυτόν ο Κέτη. Κεφάλαιον 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλεις και τις μαθητές αυτού λέγον, επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντων όσα εάν ύποσιν ημίν τηρήν τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτό μη ποιείτε, λέγουσε γάρ και οποιούσι, δεσμεύουσε γάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιτιθέεσιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Το δε δακτύλο αυτόν ου θέλωσε κινήσει αυτά, πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το Θεατίνη της ανθρώπης. Πλατείνουσε γάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσε τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσε δε την πρωτοκλησίαν εν της λύπης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες αγωνιές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβή, ραβή. Εμείς δε μη κληθείτε ραβή, εις γάρ ημών εστίν ο διδάσκαλος ο Χριστός, πάντας δε εμείς αδελφοί εστέ. Και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης, εις γαριστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαριμών εστίν ο καθηγητής ο Χριστός. Ο δε μίζω ημών έστε ημών διάκονος. Όσοις δε υψώσει αυτόν ταπεινωθήσετε και όσοις ταπεινώσει αυτόν υψωθήσετε. Ωε δε ημίν γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ ότι κατεστίεται τα οικία των χειρών και προφάσει μακρά προσεφόμνη δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα. Ο εμή γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ ότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων ημείς γαρού και σέρχεστε ο δε τους εισερχομένους αφίεται εις ηθήν. Ο εμή γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ ότι περιάγεται τη θάλασσα και την ξηράν πίσε ένα προσήλυτον και όταν γίνεται επίτη αυτών ιών γέννης διπλότερων ημών. Ο έιμιν οδηγητηφοί οι λέγονται ως αν μόσιν τον ο οδέν εστίν ως αν ο μόσι εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Μωρή και τυφλή τις γαρμίζουν εστίν ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών και ως αν μόσιν το θυσεστερίο οδέν εστίν ως αν μόσιν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Μωρή και τυφλή τις γαρμίζουν το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον. Ο εμήν γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ ότι αποδεκατούτε το ιδίως με και το άνεθον και το κείμενο και αφήκατε τα βρύτερα του νόμου την κρίση και τον έλλον και την πίστην. Ταύτα δε έδι ποιήσε κακίνα μη εφαίνε. Ο διητυφλοί οι διηλίζονται στο κόνομα τη δε κάνουμε καταπίνοντες.
Ωε μη γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παραψίδος, έσωθε δε γέμωσιν εξαρπαγής και δικίας. Φαρισαίοι τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου, ή να γίνεται και το εκτός αυτών καθαρών. Ωε μη γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται της ανθρώπης, ωραί έσωθε δε γέμωσιν ως θέων νεκρών και πάσα καθαρσίας. Ούτω και εμείς έξωθε μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθε δε μεστίεστε υποκρίσιος και ανομίας. Ο έμι γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, ήμενε τις ημέρες των πατέρων ημών, ουκ αν ήμην κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείται αυτής ότι ή εστέ των φανευσάντων τους προφήτας. Και εμείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων ημών. Όφης γεννήματα έχεδενών. Πώς φύγετε από τις κρίσεις της γέννης, δια τούτου δύο εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτες και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτηνείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τις συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έρθε θυμάν, παν αίμα δίκαιων εχνόμενων επί της γης, από το αίματος Άβελ του δικαίου έως το αίματος Ζαχαρίου, Ιού Βαραχίου, όνε φωνεύσετε μεταξύ του ναού και του θησεστηρίου. Αμήν λέγω μην ότι ήξε ταύτα πάντα επί τη γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένωσα τους προφήτας και λουθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτούς. Προσάκησε θέλεσα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία η αυτής υπό τας πτέρυγας και ούκε θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Λέγω γαρεμήν ου μη μηδέτε απάρτη έως αν είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κεφάλαιον 24. Και εξεθών ο Ιησούς επορεύεται από του Ιερού και υποσύθουν αυτό, η μαθητή αυτού επιδείξει αυτό τα σηκωδημάς του Ιερού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου βλέπετε ταύτα πάντα, αμήν λέγω μην ομοί αφαιθεί όδε λίθος επελίθων όσου καταληθήσετε. Καθεμένο δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήθουν αυτό οι μαθητές κατηδίαν λέγοντες. Υπέ ημιν πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντηλίας του αιώνος, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρλεύσονται επί το ονοματί μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. Μιλήσετε δε ακούειν πολέμος και ακουάς πολέμων. Οράτε, μη θροείστε, δίγαρ πάντα γενέστε αλλού που είστε το τέλος. Εγερθήσετε γαρ έθνος επ' έθνος και βασιλείαν επ' βασιλείαν και έσονται λιμή και λιμή και σεισμοί κατά τόπος. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων. Τότε παραδώσους ημάς εστρίψην και αποκτενούσιν ημάς και έσαστε μισούμενοι υπ' πάντων των εθνών δε τον μάμο. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς. Και δια το πληθετήνε την ανομία ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τυχωμένη εις μαρτύρων πάση της έθνησιν και τότε ήξε το τέλος. Όταν ον είδετε το βδέλυγμα της ερημόσεως του Ρεθέ Δανιήλ, το προφήτου ιστός εν τόπο Αγίου ο αναγνώσκος νοήτο. Τότε εν τη ουδέ φευγέτουσαν επί τα όρια, ο επί του δώματος μη καταβενέτο άρε τα εκ της οικίας αυτού και ον το αγρό ομοίως μη επιστρεψάτο εις το πίσω άρε τα ημάτια αυτού. Ο έδε τες εγκαστρί εχούσες και τες θελαζούσες εν εκείνες τις μέρες. Προσεύχεσε δε ή να μη γέντε η φυγή ημών χειμώνος με δε Σαββάτο. Έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη ία ου γέγονεν απαρχής κόσμου έως του νυν οδού μη γένεται. Και μη ακολοβώθησαν εμέρα εκείνη ου κανε σώθη πάσα σάρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοφοδίσονται εμέρα εκείνη. Τότε αν της ημιν είπε, ιδού όδε ο Χριστός, ή όδε μη πιστεύσετε. Εγερθίσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν, εάν ουν, ύπωσιν ημίν, ιδού εν τη ρήμο εστί, μη εξέθετε, ιδού εν τις πλατείες, μη πιστεύσετε.
ως περγάρια στραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, όπου γαρ εάν ή το πτώμα εκεί συναχθήσονται και οι αιτοί. Ευθέως δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν του ουρανού και τότε κόψονται πάσα εφηλέ της γης και όψονται των υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφηλών του ουρανού με τα δυνάμειος και δόξης πολλής. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επί συνάξουση τους εκλεκτούς αυτού απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της εκείς μάθετε την παραβολήν. Όταν είδε ο κλάδος αυτής γένεται απαλός και τα φύλλα εκφύει, γινώσκεται ότι εγγύστο θέρος. Ούτω και εμείς όταν είδετε ταύτα πάντα, γινώσκεται ότι εγγύσε στην επιθύρες. Αμή λέγω εμήν. Ότι ο μη παρέλθει γενεάφτη όσαν πάντα ταύτα γένεται. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, ιδέ λόγοι μου ο μη παρέλθωση. Περ δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ο δις είδεν, ο δε οι άγγλοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Ως περ δε ημέρε του νουέ, ούτως έστε και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Ως περ γαρίσαν εν τες ημέρες τες πρωτού κατακλυσμού, τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και εκγαμίζοντες άχρη εις ημέρας εις ήρθεν νόε στην Κιβωτών. Κι ουκ έγνωσαν έως ήρθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο έσονται εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίεται. Δύο λίθωσε εν το μελώνι, μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Γρηγορείτεον ότι ούκ είδατε επία ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Εκείνο δε γινώσκεται ότι ήδη ο οικοδεσπότης πία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησε αν και ούκ ανίασεν διοργήνει την οικίαν αυτού. Δε τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τι σαραστήν ο πιστός δούλος και φρόνιμος ον καταστήσει ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού του δοντώνε αυτή στην τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος ον εθών ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως. Αμή λέγω μην ότι επί πάση της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού χρονίζει ο Κύριος μου ελθύν και άρχισε τύπτην του δούλος αυτού. Εστί δε και πίνει μετά το μεθεόντον, ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα Υιού προσδοκά και εν ώρα Υιού γινώσκει. Και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκροτών θύσει. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Κεφάλαιον 25. Τότε ομοιωθήσετε η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτενες λαβούσε τα λαμπάδας αυτών εξήθων εις απάντησιν του νηφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτενες μωρέ λαβούσε τα λαμπάδας αυτών ουκ έλευον μεθ' αυτών έλεον. Εδε φρόνιμοι έλευον έλεον εν της αγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντες δε του νηφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον. Μέσες δε νυκτός κραυγή γέγονε, ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάση παρθένη εκείνη και κόσμησαν τα λαμπάδας αυτών. Εδέ μωρέ της φρονίμος είπων, δότι ημίν εκ του ελαιό ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβαίνεται. Απεκρίσαν δε φρόνιμοι λέγωσε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν. Πορεύεσαι δε μάλλον προς τους πλούντας και αγοράσατε εαυτές. Απερχομένου δε αυτόν αγοράσε, ήρθεν ο νηφίος και έτοιμη εισήθω με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθέν λέγωσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον μην. Ο δε αποκριθής είπεν, αμήν λέγω μην ουκ δε ημάς. Γρηγορείτε ουν ότι ουκ δε την ημέρα, ο δε την ώρα ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ως περγάρ άνθρωπος αποδαιμών εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτής τα υπάρχοντα αυτού. Κι ο μεν έδωκε 5 τάλαντα, ο δε 2, ο δε 1. Εκάστο κατά την ιδίαν δύναμη και απεδίμησεν ο Θεός. Πορευθείς δε ότι τα 5 τάλαντα λαβών εργάσατο εν αυτής και επίησε άλλα 5 τάλαντα. Ομοίως και ο τα 2 εκέρδισε κι αυτός άλλα 2. Ο δε το 1 απερθών
όρεξε τη γη και απέκρεψε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Μετά δε χρόνων πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και συνέρει με ταυτόν λόγων. Και πορευθείς ότι πέντε τάλαντα λαβών προσύνεγε άλλα πέντε τάλαντα λέγον «Κύριε, πέντε τάλαντα μη παρέδωκας, είδε άλλα πέντε τάλαντα κέρδες από αυτής. Έθε αυτό ο Κύριος αυτού, εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί ποδόν σε καταστήσω, είσαι θε στη χαράν του Κυρίου σου». Προσεθούν δε και όταν δύο τάλαντα λαβών είπε «Κύριε, δύο τάλαντα μη παρέδωκας, είδε άλλα δύο τάλαντα κέρδες από αυτής. Έθε αυτό ο Κύριος αυτού, εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, είσαι θε στη χαράν του Κυρίου σου». Προσεθούν δε και ο το εν τάλαντον ηλιφός είπε «Κύριε, έγνωσε ότι σκληρός οι άνθρωπος. Θερίζουν όπου κέσπερας και συνάγουν όθεν ούδε σκόρπισας και φοβηθείς απεθών, έκρυψα το ταλαντό σου εν τη γη, ήδη έχεις το σώνα». Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού είπεν αυτό «Πόνηρε, δούρε και οκνηρέ, είδεις ότι θερίζουν όπου κέσπερα και συνάγω όθεν ούδε σκόρπισα. Εδιούν σε βαλήν το αργύριό μου τις τραπεζίτες και έρθον εγώ εκομισάμιν αν το ημών συντόκο. Άρα τούν από αυτού των τάλαντων και δότε το έχοντι τα δέκα τάλαντα. Το γάρ έχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Και των αχρίων δούλων εκβάλλεται εις το σκότος του εξώτερον εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Όταν δε έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντης οι Άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς από αλλήλων όσπερ οπινήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και στήστα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξεβονίμων. Τότε ερεί ο βασιλεύστης εκ δεξιών αυτού. Δεύτη ευλογημένη του πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασε αγάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψησα και ποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνεγαγητέ με, γυμνός και περιβάλλετέ με, εισθένησα και επισκέψαστε με, εν φυλακή ήμιν κήθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκοι λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα και θρέψαμε, ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε δε σε είδομε ξένο και συνεγάγομε, ή γυμνών και περιβάλλουμε, πότε δε σε είδομε ασθενή ή εν φυλακή κήθουμε προς σε». Και αποκριθήσει ο βασιλεύσερη αυτής, «Αμή λέγομην, εφόσον επίησατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Τότε ρίκε της εξεβονίμων, «Πορεύεστε από ημού, η κτηραμένη στο πύρ του αιώνιον, του ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ούκα δε κατέμι φαγήν, εδίψησα και ούκα ποτίσατε με, ξένος ήμιν και ού συνεργαγετέ με, γυμνός και ού περιβαλλετέ με, ασθενής και εμφυλακή και ούκ επεσκέψαστε με». Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδουμε πεινώντα, ή διψώντα, ή ξένων, ή γυμνών, ή ασθενή, ή εμφυλακή και ού διεκουνήσαμε έσυ». Τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγον, «Αμή λέγομαι είναι εφόσον ούκ επίησετε ενή τούτον τον ελαχίστον, ουδέ μη επίησατε, και απελεύσονται ού της κόλασιν αιώνιον, δε δίκαι εις ζωήν αιώνιον». Κεφάλαιον 26. Και γένετο ότι τέλεσον ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους, είπε τις μαθητές αυτού, «Είδατε ότι μετά δύο ημέρας το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στο σταυρωθήνε». Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέως την ουγμένη Καϊάφα και συνεβουλεύσουν ή να τον Ιησούν δόλο κρατήσουσι και αποκτήνουσι. Έλεγον δε μη εν τη ορτή ή να μη θόρυβος γένεται εν το λαό. Το δε Ιησού γενωμένου εν Βηθανία εν οικία Σίμωνος του λεπρού προσήθεν αυτό γενή αλάβαστο μύρου έχουσα βαρτίμο και κατέχε επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένο. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες, «Ιστί από όλοι αυτοί, η δύνατο γάρ τούτο το μύρο πραθύνε πολλού και δοθύνε της πτωχής». Ο γνούς δε Ιησούς είπεν αυτοίς, «Τι κόπους παρέχεται τη γενική, έργων γαν καλών εργάσα του εισεμέ. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με δε αυτόν, εμέ δε ού πάντοτε έχετε». Βαλούσα γαράφτη το μύρον τούτο
επί του σωματός μου, προς τον ενταφιάσι με επίησεν. Αμή λεγόμην, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, να λυθίσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής. Τότε πορευθείς εις τον 12 ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχηρείς είπε, «Τι θέλετε μη δούνε και εγώ ή μην παραδώσω αυτό?» Δε έστησαν αυτό 300 αργύρια και από τότε ζείται ευκαιρία ή να αυτόν παραδώ. Τε δε πρώτη των αζήμων προσήθων οι μαθητές του Ιησού λέγοντες αυτό, «Πού θέλεις ετοιμάσω μέση φαγήν το Πάσχα?» Ο δε είπεν, «Υπάγεται στην πόλη προς τον Δίνα και είπατε αυτό». Ο δε δάσκαλος λέγει, «Ο καιρός μου εγγύσεστη, προσέπει ο το Πάσχα μετά το μαθητό μου». Και επίσανε μαθητέ ως συνέταξεν αυτής ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ο ψίας δε γιωνμένης ανέκαιτο μετά τον 12 και εις θεόν τον αυτόν είπεν, «Αμή λεγόμην ότι είσαι εξ ημών παραδώσε με». Και λυπούμενης φόδρα ήρξαντο λέγειν αυτό έκαστος αυτόν, «Μη τι εγώ είμαι Κύριε?» Ο δε αποκριτής είπεν, «Ο εμβάψας με τιμού εν το τριβλίο την χείρα ούτως με παραδώσει, ομένει ως του ανθρώπου, υπάγει καθώς έγραπτε περί αυτού, ο ε δε του ανθρώπου εκείνου, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται, καλόν είναι αυτό Υιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Αποκριθείς δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν είπε, «Μη τι εγώ είμαι Ραβή», λέγει αυτός είπας. Εσιόντο δε αυτόν λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστή σας έκλεισε και δίδει τους μαθητές και είπε, «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν αυτής λέγον, «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστή το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το περιπολών εκχυνόμενον εις άφησιν αμαρτιών». Λέγω δε μην ότι ούμι πιο πάρτε εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμών καινών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και εμνήσαντες εξήθως το όρος των ελαιών. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, «Πάντες εμείς σκανδαλιστήσεστε εν ημί εν τη νυχτή ταύτη. Έγραπτε γάρ πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πείμνης μετά δε το εγερθήνε με προάξωμα εις την Γαλλέαν». Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, «Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εσύ, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλιστήσουμε». Έφε αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωση, ότι εν ταύτη την νυχτή πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απανήσε με. Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Καν δε είμαι σύνση αποθανήν, ούμι σε απανήσουμε. Ομοίως δε και πάντες οι μαθητές είπων». Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεσθημανή και λέγει τις μαθητές, «Καθίσατε αυτό έως ο απερθόν προσεύξουμε εκεί». Και παραλαμβών τον Πέτρο και τους δύο Ιούς Ζεβεδαίου, ήρξα το λυπήστε και αδαιμονήν. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, «Περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε όδε και γρηγορείτε με τιμού». Και προηθώ μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, η δύνατον εστί παραθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσί». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθέδοντας και λέγει το Πέτρο, «Ούτω σου και σχίσατε, μίαν ώραν γρηγορήσε με τιμού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέθετε εις περασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρω απριθών προσήφξα το λέγον, «Πάτερ μου, Υιού δύνατε τούτο το ποτήρον παρεθήν απ' εμού, εμι αυτό ποιο γεννηθήτω το θέρεμά σου». Και ηθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας, ίσαν γάρ αυτόν οι οφθαμοί βεβαρημένοι. Και αφήσει αυτούς απεθόν πάλιν προσήφξα το εκ τρίτου των αυτών λόγων λοιπόν. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει αυτής, «Καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεστε, ειδού είναι εκείνη η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις το σταυρωθήνε. Εγύριστε άγωμεν, ειδού είναι και ο παραδεσνούς με». Και έτσι αυτού λαλούντος ειδού Ιούδας εις το 12 ήρθε και μετά αυτού όχλος πολλής μεταμαχαιρών και ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτή σημείων λέγον, «Ον αν φιλήσω αυτός εστί, κρατήσατε αυτόν». Και ευθέως προσεθών το Ιησού είπε, «Χαίρε Ραβή», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε αυτό, «Ετέρε εφό πάρει». Τότε προσεθώντες επέβαλον τα σχήρας επί των Ιησούν και κράτησεν αυτόν. Και ειδού εις το μετά Ιησού εκτείνα στη χείρα, απέσπασε τη μάχηρα αυτού και πατάξα στον δούλον του αρχιερέως αφήλε αυτού του οτιών.
Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, απόστρεψε όσου τη μάχεραν εις τον τόπον αυτής, πάντες γάρι λαβώντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Ειδοκείς ότι ου δύναμε άρτη, παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσιμη πλοίους οι 12 λεγιώνας αγγέλων. Πόσουν πληρωθώσει εγγραφέ ότι ούτω δι γενέστε. Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούς της όχλης, ως επιλυστήν εξήθεται με μαχαιρών και ξύλων συλλαβήμε. Κάθε μέρα προσημάσαι καθεζόμε δάσκον το ιερό και ου κρατήσατε με. Τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθώσει εγγραφή των προφητών. Τότε οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφευγαν. Οι δεκρατήσαντες του νησούν απήγαγαν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος συγκρούθη αυτό από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εις εθόν έσω εκάθετον μετά των υπηρετών ειδήν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού όπως θανατώσουσαν αυτόν. Και ουχεύρον και πολλών ψευδομαρτύρων προσεθών των ουχεύρον ίστρον δε προσεδόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων. Ούτως έφη δύναμε καταλύσε το ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτόν. Και Αναστάσιο αρχιερεύσει είπεν αυτό, ο δεν αποκρίνει τι ούτη σου καταμαρτυρούσιν, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθεί σου αρχιερεύσει είπεν αυτό, εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος ή να ημιν είπες εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό Ιησούς, σύ είπας πλην λέγω μην απάρτη όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς δέρεξε τα αιμάτια αυτού λέγον ότι ευλασθήμησε τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων ή δεν είναι ακούσατε την βλαστημία αυτού. Τι είναι η δοκή, οι δε έλεγον ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτεσαν εις το πρόσωπο αυτού και κολάφησαν αυτόν, οι δε ράπησαν λέγοντες, προφήτευσον ημίν Χριστέ, τις εστίν οπέσασε. Ο δε Πέτρος έξω εκάθετο εν τη αυλή και προσήθεν αυτό μία πηδής και λέγωσα, και εσύ είστα με Ιησού του Γαλαίου. Ο δε ενίσα το έμπροσθεν αυτόν πάντο λέγον, ούκ είδα τι λέγεις. Εξεθώντα δε αυτόν εις τον πελώνα, είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτής, εκεί και ούτως ειν μετά Ιησού τον Ναζωραίο. Και πάλι ελνίσα τον μεθόρκο ότι ούκ είδα τον άνθρωπον. Μετά μικρόν δε προσεθώντες εις τότες είπον το Πέτρο, αλήθως και εσύ εξ αυτόν ει, και γάρ η λανιά σου δήλωσε επίην. Τότε ήρξα το καταθεματίζειν και ομνήν ότι ούκ είδα τον άνθρωπον και ευθέως αλέκτορ εφώνησε. Και εμνήσει ο Πέτρος το ρήμα του Ιησού ηρικότος αυτό ότι πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσε με και εξεθών έξω έκλαυσε πικρός. Κεφάλαιον 27. Προείας δε γενωμένης συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού ώστε θανατώσε αυτόν. Και δίσαντες αυτόν να πήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πελάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη με τα μελεθείς απέστρεψε τα 300 αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον. Ήμαρτον παραδούσε μαθών, ειδε είπον, τι προς εμάς σύ όψη και ρίψας τα αργύρια εν τον ναό ανεχώρησε και απεθών απήξατον. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων, ουκ έξεστη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλαιο δε λαβώντες εγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης, διο εκλειθεί ο γρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερα. Τότε πληρώθη το ρεθέν δε ερμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβαν τα 300 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου όνε τιμίζαντο από αιών Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος καθάς είναι ταξέμι Κύριος. Ο δε Ιησούς έστε έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ ο βασιλεύς των Ουδαίων». Ο δε Ιησούς έφε αυτό «Συ λέγεις» και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό τον αρχιερέο και τον πρεσβυτέρων ο δεν απεκρίνεντο. Τότε λέγει αυτό ο Πελάτος, ούκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσιν και ούκ απεκρίθη αυτό προς ο δε εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν. Κατά δε εωτήν ιώθει ο ηγεμόν απολύ ένα το όχλον δέσμεο ον ήχθελον.
είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον αυτόν είπεν αυτής ο Πελάτος, τι να θέλετε απολύσω εμήν Βαραβάν ή ίσουν το λεγόμενον Χριστόν ή διγάρ ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν. Καθεμένο δι' αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γενή αυτού λέγωσα. Μη δέσει και του δικαίου εκείνο, πολλάγαρ έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν. Οι διαχειρείς και οι πεσβήτροι έπεισαν τους όχλους για να αιτήσονται το Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσεν. Αποκριθείς δε ο γημών είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν το λεγόμενον Χριστόν, λέγωσιν αυτό, πάντες σταυρωθεί το. Ο δε γημών έθι, τι γάρ κακόν επίησεν, οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες σταυρωθεί το. Ιδόν δε ο Πιλάτος ότι ουδέν οφειλεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, απενύψατο απέναντι του όχλου λέγον, αθώος ημί από το αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε. Και αποκριθείς πάσο ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε πέλησιν αυτοίς τον Βαραβάν, το δε Ιησούν, φανγελός σας, παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετεώριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλη την σπήρα και εκδίσαντε σε αυτόν περέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντε στέφανον εξ αγκαθών, επέθηκαν επί τη κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί τη δεξιάν αυτού και γονοποιτήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των ιδέων, και εμπτήσαντες αυτόν έλαβον το κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και όταν έπαιξαν αυτόν εξέδεσαν αυτόν την κλαμίδα και ενέδεσαν αυτόν τα αιμάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπον κυρενέων ονόματα Σίμωνα, τούτον εγκάρυψαν ειν άρη των σταυρών αυτού. Και ελθόντες εις τόπον λεγόμενο Γολγοθά, ο εστί λεγόμενος Κρανίου τόπος. Έδωκαν αυτό πίν όξος μετά χωλής μιμηγμένων και γευσάμνος ουκ ήθελον πίν. Σταυρώσαντες δε αυτό, δε μυρίσαντο τα μάτια αυτού, βαλώντες κλήρων και καθήμενοι ηθήρουν αυτόν εκεί. Και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, είσαι και δεξιών και είσαι ξεβονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασθήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ω καταλύον των αών και τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν ή όσοι του Θεού κατάβεθη από το σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχαιρείς συμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, «Άλλος έσωσεν ή αυτόν ο δύνατε σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστί καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρησάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, ή πεγάρ ότι Θεού ημιός». Το δαυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζουν αυτόν. Από δε εκ της ώρας σκότωσε γένοτε πιπάσαν τη γην έως ώρας ενάτην. Περ δε την ανάτην ώρεν ανεβόησε ο Ιησούς λέγον, «Ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή». Το τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες. Την έσδε τον εκεί εστώ τον ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνεί ούτως. Και ευθέως δραμών είσαι εξ αυτών και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους και περιδείς καλά μου, επότιζε αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον άφες είδωμεν ή έρχεται ηλία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του νοού εσχίστης δύο από άνωθεν έως κάτε και γη εσχίστη και επέτρες χίσσαν και τα μνημεία των κεκυμμένων ηγέρθη και πολλά σώματα των κεκυμμένων Αγίων ηγέρθη και ξεθόντες εκ του μνημείου μετά την έγερση αυτού εισήθων εις την Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλής. Ο δε εκατόνταρχος και μεταυτού τηρούντες των Ιησούν ειδώντες των σεισμών και τα γινόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αλεθώς Θεού Υιός είναι ούτος». Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές απομακρώθεν έτινε συγκολούθησαν το Ιησού από τις Γαλλαίες διακονούσε αυτό. Ενέσιν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Οκόβου και η Ιωσή Μήτυρ και η Μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου.
Ο ψίας δε γενωμένης ήθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε του Ιησού. Ούτως προσεθών το πελάτο ετήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο πελάτος εκέλευσε δοθήνε το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξε αυτός ειδώνει καθαρά και έθεκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείου ο ελατόμεσεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθο μέγα τη θύρα του μνημείου απήρθε. Είδε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Τη δε επαύριον ήθησε στη μετά την Παρασκευήν συνήθεσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες «Κύριε, εμνήστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτιζον μετά τρεις ημέρας εγείρομε και έλευσον ουν ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας μήποτε ερθόντες οι μαθητές αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και ύπουσι το λαό ή γέρθε από τον νεκρόν και έστει εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Έφευτης ο πελάτος, έχετε κουστουδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντε στο λίθον μετά της κουστουδίας. Κεφάλων 28. Ο ψέδε Σαββάτων τη επιφοσκούση μία Σαββάτων ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και δούσισμός μέγας εγένετο. Άγγελος γάρ κατεβάσε εξ ουρανού προσετών απεκύλησε το λίθον από τη θύρας και κάθετο επάνω αυτού. Είδε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το έδεμα αυτού λευκών ως ηχιών. Από δε το φόβο αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και γένοντο ως οι νεκροί. Αποκαθίστε ο άγγελος είπε και ζήνεξε «Μη φοβήστε εμείς, είδε γαρ ότι σουν τον εσταυρωμένον ζητείτε, ουκ έστεν όδε, ηγέρθη γαρ καθώς είπε δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκαιτο ο Κύριος». Και ταχύ πορευθήσε είπατε τις μαθητές αυτού ότι γέρθε από τον νεκρόν και ειδού προάγει μας εις τη Γαλαίαν εκεί αυτόν όψεστε ειδού είπον ημίν. Και εξεθούσε ταχύ από το μνημείο με τα φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον απαγγείλε τις μαθητές αυτού. Ως δε πορεύοντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού και ειδού Ιησούς απήντεσεν αυτές λέγον χαίρετε. Εδε προσεθούσε εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς μη φοβήστε υπάγετε απαγγείλατε της αδερφής μου ειν απέθωσιν εις την Γαλαίαν κακοί με όψονται. Πορευόμενο δε αυτόν, ειδού την εστί κουστοδία ερθώντε ει την πόλη, απήγαιναν τη αχαιρεύσιν άπαντα τα γενόμενα, και συναχθέντε μετά των πρεσβυτέρων, συμβούλεων τελαβώντε αργύρια ικανά, έδωκαν τι στρατιώτε λέγοντε: Είπατε ότι οι μαθητέ αυτού νυκτό ερθώντε έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων. Και εάν ακουστεί τούτο επί του γημώνο, εμεί πείσουμεν αυτόν και εμά αμερίμνος ποιήσουμεν. Εδελαβώντες τα αργύρια, επίησαν ως διδάξησαν και δε θυμίσει ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Οι δε ένδεκα μαθητέ επορεύθησαν εις την Γαλαίαν, εις το όρος, ου ετάξωτο αυτής ο Ιησούς. Και εδώντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό. Εδε δίστασαν και προσεθών ο Ιησούς ελάλησαν αυτοίς λέγον «Εδώ θυμί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τελάμην ημίν και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντηλίας του αιώνος. Αμήν. Τέλος του κατά Μανθαίου Ευαγγελίου. Το κατά Μανθαίων Ευαγγέλιον έχει 28 κεφάλια και στίχους 1071.